Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Λίμπορο 107,4. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή, ο οποίος είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Και χρόνια πολλά σε όλους. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Σταμάτης, παιδιά. Θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ σε αυτή την επόμενη. Σε αυτή την επόμενη 1 ώρα και 40 λεπτά που θα είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το μεταφέρει. Δηλαδή, αν μπορεί να μεταφέρει αυτά που είχε εκτός αέρα και μέσα σε αυτόν, αλλά πιστεύω θα τον κάνω να τα πει όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε μέχρι και τις 10 με ό,τι μπασκετικό υπάρχει. Με μεταγραφή, αντί να κόψουμε, ρε φίλε, το διάλειμμα και να δώσουμε το νέο. Εντάξει, ναι, μπήκαμε αργά, ρε φίλε. Εντάξει, έχει εδώ και ώρα που βγήκε. Okay, οπότε δεν ήταν, δηλαδή, ξέρεις, να τρέξουμε κιόλας για να την πούμε την μεταγραφή. Θα την αναλύσουμε όμως και αφορά βέβαια τον Μπρουτ που ανακοινώθηκε από τον Άρη. Θα αναλύσουμε λίγο τα στοιχεία και ό,τι έχουμε μαζέψει κι εμείς. Να δούμε τι είναι τελικά αυτός ο καινούριος παίκτης του Άρη, ο οποίος λογικά θα κάνει και τεμπούτο κοντά στα Τρίκαλα. Οι δικές μας συμπαστικές διακοπές αυτές ήταν το Χριστουγέννο. Δεν έχει. Τώρα Σαββατοκύριακο έχει κανονικά αγωνιστική. Οπότε είναι. Δεν ήταν. Ό,τι ήταν τα Χριστούγεννα. Τίποτα, ναι. Ναι. Ό,τι έγινε το προηγούμενο Πουσουκού. Τώρα έχει κανονικά αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Και είναι και μάλιστα και σημαντική αγωνιστική. Καυτή. Παρότι είμαστε δέκατη, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή. Ναι, νομίζω ότι είμαστε στη δέκατη αγωνιστική, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, σίγουρα παίζονται αρκετά. Θα πούμε και για Άρη φυσικά για ό,τι γίνεται. Ο Άρης, όπως και να το κάνουμε, είναι στο προσκήνιο. Ναι. Αρνητικό. Κλασικά, όχι για αγωνιστικό. Αρνητικό, ναι. Όχι για τα αγωνιστικά θέματα, αλλά για τα γύρω-γύρω. Ο ΠΑΟΚ έχει καινούριο παίκτη. Θα ακούσουμε και δηλώσεις. Έτσι. Θα ακούσουμε και δηλώσεις φυσικά του Ντανέλ Τζάκσον, ο οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Έφτασε αργά χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχε αυτή τη διαδικασία του δελτίου και των εξετάσεων και όλα αυτά. Και σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση. Αγωνιστική δεν είχαμε το Σαββατοκύριακο εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται υπάρχει κανονικά αγωνιστική και 30 το Σάββατο. Και 31 που παίζουν οι δύο της Ευρωλίγκα. Ή παίζει ο Παναθηναϊκός πιο νωρίς, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, το θυμάμαι. Ολυμπιακός θυμάμαι ότι παίζει παραμονή πρωτοχρονιάς στις 2 η ώρα με τον Πανιόνιο στο ΣΕΦ. Δηλαδή, φίλε, νομίζω ότι σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ρόδο, έτσι, με παραμονή 3,5 ώρα. Άντε και στη Ρόδο να έχει λίγο κόσμο γιατί είναι Ρόδος. Ναι, ναι. Εκείνο το 2 η ώρα στο ΣΕΦ, φίλε, παραμονή πρωτοχρονιάς. Ολυμπιακός Πανιόνιος. Ολυμπιακός Πανιόνιος. Ποιος να ασχοληθεί, ποιος να. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε ξαναπεί αυτά και δεν τα ξαναλέμε, αλλά πρέπει να τα λέμε όμως. Δυστυχώς. Ναι. Αυτή η περίοδος, έτσι, είναι κυρίως για εορταστικά πράγματα στην Ευρώπη. Παλιά κάναν, ας πούμε, τα κύπελα αυτή την περίοδο, κάναν τα All Star Game, κάναν διάφορα τέτοια. Ναι. Άμα θέλει να το εκμεταλλευτεί ωραία το Χριστούγεννα, κάνει αυτό. Ναι. Δεν βάζει τώρα αγωνιστική. Μπορεί να βάλει άλλη μέρα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αγωνιστική είτε τα Χριστούγεννα είτε την Πρωτοχρονιά, ανάλογα πώς κάθεται. Ναι. Το καλεντάρι και τα Σαββατοκύριακα. Πέρυσι, δηλαδή, θυμάμαι ότι είχε αγωνιστική 26-27, κάπως έτσι ήταν. Φέτος πάει αυτό το Σαββατοκύριακο πριν την Πρωτοχρονιά. Είναι Boxing Day, ναι, όπως είναι Άγγλοι. Ναι. Αλλά, ναι. Εντάξει, βέβαια, καμία σχέση. Δεν νομίζω ότι είχε θέμα. Θέμα σύγκρισης. Ελπίζουμε λίγο τουλάχιστον να έχει λίγο κόσμο στα γήπεδα αυτό το Σάββατο. Είχε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έτσι, ναι. Αφορά, να πούμε λίγο, να πούμε μια που μπήκαμε έτσι. Να πούμε ότι αύριο θα είναι αφιερωμένοι στους ακροατές. Θα πούμε βέβαια κάποια πράγματα γενικά ανάλογα επικαιρότητα, αλλά κυρίως με τους ακροατές θα δώσουμε και τα τηλέφωνα για να μπορείτε να καλείτε όλη η μπασκετική της Σάουνεξ και όχι μόνο. Όσοι μας ακούτε και από το ίντερνετ μπορείτε να καλείτε κι εσείς. Έτσι, να μιλάμε εδώ μπασκετικά, να αναλύσουμε γιατί φεύγει το 17 που. Δεν νομίζω ότι μπασκετικά ήταν και κάτι ιδιαίτερο, έτσι, για μας. Θα ξεχαστεί. Θα ξεχαστεί, ναι, πολύ γρήγορα σχετικά. Έτσι, και πολύ παρακαλώ να μην ξανάρθει άλλο έτος από το 17 και για εθνική, για τις ομάδες μας. Εντάξει, και ελπίζουμε το 18 να έρθει να είναι καλύτερο. Από όλες τις απόψεις, αλλά και μπασκετικά να είναι καλύτερο. Δεν πολύ φαίνεται αυτό να πούμε την αλήθεια, έτσι. Ναι. Είναι η αλήθεια, αλλά να είναι λίγο καλύτερο, ρε παιδί μου, και θέλουμε να ακούσουμε και τον κόσμο. Τι ιδέες έχει, τι απόψεις έχει, πώς βλέπει τα πράγματα μπασκετικά για τις ομάδες του, για οτιδήποτε θέλετε. Έτσι, δηλαδή, άμα έχουμε κάποιον που είναι, ας πούμε, Σακραμέντο εκεί και να μας πήρε, παιδί μου, γιατί δεν πάει καλά η Σακραμέντο. Ναι, να κάνουμε κουβέντα. Ή ναι. Κάποιος ο οποίος γουστάρει να βλέπει Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, τη βρίσκει με αυτό. Σωστό, και... σωστό, ναι.
και βλέπει τα παιχνίδια και έχει εικόνα. Και... Έτσι, γιατί, και εκεί, γιατί και εκεί σιγά σιγά. Κάποιο είναι φανατικό με τον μπάσκετ. Δεν μπορώ να το δύσκολα, πω. Λίγο δύσκολα. Δεν νομίζω. Δεν μου βγήκε. Όση λόξα και να υπάρχει. Δεν μου βγήκε. Όχι, δεν νομίζω ότι. Επειδή τα έχουμε πει αυτό. Στην αρχή, εντάξει, η διοργάνωση είναι υπό. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει καλή διάθεση. Υπάρχει διάθεση. Αλλά μόνο αυτό δεν φτάνει. Οργανωτικά είναι ναι. Πολύ ωραία τα πράγματα, ναι, αλλά ναι. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Ναι. Υπάρχει ναι. Διάθεση, αλλά μέχρι εκεί. Κάτι άλλο. Δύσκολα. Στην Κίνα ρίχνουν λεφτά κάνω, αλλά το κινέζικο πρωτάθλημα είναι. Εντάξει. Ναι, δηλαδή εμείς το βλέπουμε εδώ οι Ευρωπαίοι και λέμε είναι αστείο. Ναι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και εκεί α πούμε όσοι και να έχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε λίγο γρήγορα την αγωνιστική την οποία έχουμε. Που ανέφερε τα παιχνίδια τη Κυριακή παραμονή. Έχουμε το Ολυμπιακό Πανιόνιο στι 2, Κολοσσό Παναθηναϊκό στι 3.30. Το Σάββατο βέβαια το κύριο μενού. Λαύριο πάω 4.30 το παιχνίδι. Από την ΕΡΤ 1 και από το Λίμπερο φυσικά. ΑΕ Γυμναστικό Λάρισα στι 5. Ρέθυμνο Κίμηση 6.30. Κόρυβο Προμηθέα 6.30. Άρη Τρίκαλα 6.30 από την ΕΡΤ και από το Λίμπερο. Έτσι αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε όσον αφορά την 10η αγωνιστική. Βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή με 18. Ο Ολυμπιακός έχει 16. Ο Προμηθέας έχει 15, ΠΑΟΚ 15, Λαύριο 15. 14 έχει Κολοσσός η ΑΕΚ. 13 μόνος του μοναξία του γυμναστικού στην 8η θέση. 12 Κίμη, Κόρυβος, Κίμη, Άρης, Ρέθυμνο. 11 Τρίκαλα, 10 Πανιόνιος. Ένας κακός, καλός χαμός γίνεται. Και στα ψηλά, αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό, είτε στο Ολυμπιακό λίγο τον έχουν φέρει, γιατί συνηθίζαμε αυτή την περίοδο να έχουν οι δύο να έχουν μια διαφορά βαθμολογική για τους υπόλοιπους. Αλλά κυρίως ο κακός χαμός γίνεται κάτω. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Γι' αυτό και το παιχνίδι και το Άρης Τρίκαλα και το Κόρυβος Προμηθέας και το Ρέθυμνο Κίμη είναι μας φωτιά. Είναι μας φωτιά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι αγωνιστική. Παρότι είναι νωρίς ακόμα και όλα αυτά, ότι είναι κομβική, ας πούμε, και το Λαύριο ΠΑΟΚ είναι παιχνίδι τετράδας. Έτσι. Ναι, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει το Λαύριο το Σάββατο, το βάζει από κάτω και εδραιώνεται εκεί, στο 3-4. Έτσι. Ναι, είναι, ξέρετε, είναι αγωνιστική που λογικά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα πάει 17, αν κερδίσει ο Προμηθέας θα πάει 17. Δηλαδή, αρχίζουν να ξεχωρίζουν από τους κάτω, κάπως. Ναι. Έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Εντάξει, θα είναι στους 16, θα υπάρχει ένα γκρουπ εκεί 5-6 ομάδων που θα ξεχωρίσουν και βέβαια μετά κάτω που θα γίνει ο πανικός, έτσι, που εντάξει τώρα ο Πανιόνιος λογικά θα χάσει, θα πάει στους 11 και από εκεί πέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα για κανένα, άντε και το Γυμναστικός πες να χάσει, να πάει 14, αλλά οι άλλοι παίζονται. Είναι όλα αυτά, έτσι. Παίζονται, όντως είναι, λοιπόν, είναι αγωνιστική περίοδο. Να ξεκινήσουμε με Άρη. Ναι, να ξεκινήσουμε με Άρη. Λοιπόν, ναι. Να πούμε καταρχήν το καλό, το νέο. Την ανακοίνωση συνεργασίας με τον Ομάρ Προυίτ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Σιαουιλιάη. Έχω πάει εκεί. Σταμάτη. Άρη Σιαουιλιάη, παλιά στο Eurocup, πριν πολλά χρόνια. Ωραίο μέρος πρέπει να ήταν, σταμάτη του Σιαουιλιάη. Κοιτάξει, γηπεδάρα, πολύ ωραίο γήπεδο. Για την πόλη εδώ τη Σιαουιλιάη ήταν στο 3-4 έπαιζε. Τώρα βέβαια να πούμε είναι προ-τελευταία. Με 4-11 ή 4-12 στη Λιθουανία. Δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ ομάδα. Ναι. Τότε ήταν δυνατή ομάδα, καλή ομάδα. Έχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Πραγματικά καλό κόσμο. Έτσι. Και η Λιθουανία γενικά πολύ ωραίος κόσμος. Πολύ ωραίος, αξίζει να πας. Γενικά εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί εκεί πάνω στα μάτια. Η Λιθουανία γενικά μ' άρεσε. Λίγο το μάτι τους είναι. Το μόνο κακό ξέρεις ήταν να θυμάμαι. Είχαμε πάει χειμώνα, πολύ βάρη χειμώνα. Οπότε. Και το ξενοδοχείο ήταν σαν παλιά αυτά τα μπλοκ, ρε παιδί μου, τα κομμουνιστικά. Έτσι πως ήταν, ας πούμε. Και είχαμε παγώσει. Μιλάμε, δεν είχε θέρμανση, ήταν τη πλάκα στη θέρμανση. Μπουφάν, κουβέρτες. Και ζούσαμε κάτι κουβέρτες του στρατού. Δηλαδή ήταν λίγο πρώην Σοβιετική Ένωση, δηλαδή, η κατάσταση. Ναι, εντάξει, πήγαινε τα φαγητό, ξέρει κάτι μαγαζιά, κάτσε καλά. Δηλαδή, αμερικάνικα στυλ. Αλλά εκεί το ξενοδοχείο ήταν εντάξει. Είχε μείνει λίγο τα παλιά. Συμβαίνουν αυτά. Από εκεί τόσο στον τοίχο, όπω ζούμε καμιά του Στάλιν και του Μπρέζνιεφ, καμιά φωτογραφία. Είχε μείνει λίγο. Λοιπόν. Ο Πρόιτ, λοιπόν, ο οποίος είναι γεννημένος το 1993, 2-1 είναι το ύψος του, αναμένεται να φτάσει αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θα κάνει τεμπούτο με τα Τρίκαλα. Έτσι, απόφυτος από το κολέγιο Montgomery County, όχι, συγγνώμη, αυτό είναι το high school, από το Montgomery County High School, πήγε μετά στο William Mary το κολέγιο,
Από φέτος το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή είναι φρέσκος με 15,6 πόντους, 6,2 rebound, 3,2 assist. Αγωνίστηκε στην Σιαουλιάη, είναι η πρώτη του απόπειρα εκτός Αμερικής. Εκεί υπέγραψε πρώτο συμβόλαιο, έπαιξε 14 παιχνίδια στο Λιθουανικό Πρωτάθλημα, 8 στη Βαλτική Λίγκα. Είχε 8,5 πόντους, 3,2 assist στη Λιθουανία. Στην BBL είχε 9,4 πόντους, 4,6 rebound, 2 assist. Λοιπόν, ένας παίκτης ο οποίος ενδιέφερε το καλοκαίρι, τον κοίταξε και ο γυμναστικός, αλλά δεν προχώρησε η υπόθεσή του το καλοκαίρι. Ήταν και στα πλάνα δηλαδή του Σκουρτόπουλου στο γυμναστικό. Να πούμε λίγο τα πράγματα όπως είναι, έτσι για να μην οροποιούμε καταστάσεις. Με βάση τα στοιχεία του, τα στατιστικά του και με βάση την πορεία του μέχρι στιγμής, δεν πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θα τον φέρει να σου κάνει τη διαφορά. Έτσι, λογικά ο Άρης είναι σε μια τέτοια οικονομική κατάσταση που αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα γονέα να βρει παίκτες. Και αυτός ο παίκτης ανοίξει αυτή την κατηγορία. Είναι φθηνός, πολύ φθηνός. Ήταν διαθέσιμος γιατί και η Σαουλιά τώρα είναι χάλια και πάνω, δηλαδή σου παλεύει για την παραμονή και ήρθε στον Άρη. Έτσι. Και θα παίξει στα Τρίγαλα, θα δώσει δηλαδή στον Γιαννάκη ακόμη μια επιλογή παίκτη. Ότι μπορεί να σηκώσει κάποιον ακόμα και να μην είχε αναγκαστεί να σηκώσει το Καλατζάκι ή ξέρω εγώ κάποιον άλλον. Να βάλει έναν ο οποίος τουλάχιστον αποφύτησε από ένα κολέγιο. Mm-hmm. Αγωνιστικά να το δούμε, και το λέω τώρα, γιατί πριν μερικές μέρες είχαμε κάποιες δηλώσεις ότι δεν θα φύγει άλλος. Εμένα αυτό μου λέει ότι αν αυτός δείξει κάτι καλό, θα μείνει αυτός και θα φύγει ο Weaver. Γιατί είναι το ίδιο. Άρα αυτός δεν είναι. Είναι τρία. Τρία είναι και τα στατιστικά του πίδα, σουτάρει τρίποντο, δεν είναι, και άμα το δεις δηλαδή και σωματοδομή και αυτά δεν είναι τεσάρι. Μάλιστα. Έτσι, δεν μου μοιάζει μένα για τεσάρι. Mm-hmm. Αυτό θα μένει πολύ ελαφρύ τεσάρι. Λογικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο τέσσερα, λέω εγώ, σε κατασυνθήκη τεσάρι ίσως. Mm-hmm. Αλλά με βάση την εικόνα, έτσι πως το βλέπω και πως είδα κάποια πράγματα και προσπάθησα να βρω κάποια στοιχεία για τον ίδιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στα site αμερικάνικα που έψαξα, τα πολύ γνωστά που έχουν αναλύσει για πάρα πολλούς παίκτες, για κάποιους που είναι ειδικά από χαμηλά κολέγια δεν έχουν. Και γι' αυτό δεν είχαν τα περισσότερα. Έτσι. Γιατί είναι από ένα κολέγιο το οποίο είναι πολύ χαμηλό, δεν είναι δηλαδή κάτι τρομερό το κολέγιο του. Δείχνει μακάρι να βγει πολύ καλός. Συνήθως όταν πας σε μια καινούργια ομάδα και είναι το πρώτο σου δεύτερο παιχνίδι, στα πρώτα παιχνίδια οι Αμερικανοί δίνουν το κάτι παραπάνω, δίνουν μια ενέργεια. Έτσι. Ναι. Αλλά εμένα μου κάνει. Και αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση με βάση το πώς είναι αυτός ο συγκεκριμένος και με βάση και τον Weaver. Μου δείχνει ότι μάλλον ίσως αν ο Pruitt δέσει κάπως τα πλάνα του Γιαννάκη, ίσως να έχουμε την αποχώρηση του Weaver. Στον οποίο να το φύλλει χρήματα. Πέρα από αυτό. Mm-hmm. Έχει και αυτό δηλαδή μέσα. Γιατί αγωνιστικά, μα το δεις, είναι πάνω στην ίδια θέση. Δηλαδή δεν ήρθε να καλύψει ο Pruitt, Pedway, Morant και Benson. Που έχει το μεγάλο κενό άριστο αυτή τη στιγμή που λέμε. Δηλαδή να παίξει λίγο τεσάρι, αλλά εντάξει. Δεν είναι το τεσάρι-τεσάρι που θέλεις. Που μπορεί να παίξει και λίγο πεντάρι. Να. Και προφανώς αυτό θα κάνει με τη λογική ότι ο Γιαννάκης θα πάει τον Τζαϊρέλη στο 5, καθαρά. Και θα έχει στο 4 τον Pruitt με τον Βασιλόπουλο και τον Weaver. Όσο μπορεί να βοηθήσει και ο Weaver στο 4. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα παίκτη ο οποίο τα στοιχεία τουλάχιστον δείχνουν ότι. Στη Λιθουανία τώρα, όταν έχει 8 πόντους στην πρώτη τελευταία ομάδα. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, ρε παιδιά, κάτι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο παιχταράς και τον. Δεν τον βρήκε κανείς και ξαφνικά. Μπορεί να μην πήγαινε καλά η ομάδα. Θα σου πει κάποιος που είναι θετικός και ναι. Να σου πει ότι ρε παιδί μου δεν κόλλησε ο άνθρωπος γιατί η ομάδα πήγαινε όπως ναι, να είναι. Μακάρι το παιδί να. Και αυτό παίζει ρόλο σίγουρα, ναι. Ναι. Ότι μπορεί να ταιριάξει διαφορετικά στον Άρη. Αλλά θέλω να το πω, μην περιμένει ο κόσμος να μπει αύριο και να βάλει 30 πόντους. Μακάρι να βάλει, αλλά τα στοιχεία λένε ότι δεν θα το κάνει. Έτσι, δεν είναι Μπένσον που ήξερε πώς θα έρθει και θα παίξει. Δεν είναι Μπέλ mm-hmm. που στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, πήγε πολύ καλά. Είναι άλλοι αυτοί οι παίκτες. Και ο Άρης δυστυχώς είναι σε μια κατάσταση, παιδιά, αυτή τη στιγμή οικονομική, που ψάχνει ένα γονέα να βρει παίκτες και όσο μπορεί πιο φθηνούς. Η κατάσταση στον Άρη είναι δραματική. Έτσι. Λοιπόν, ο Pruitt αναμένει να έρθει αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γίνεται αγώνας και ίσως μέχρι το βράδυ να έχουμε κάτι οριστικό και στο θέμα του Kennedy. Που είναι ο παίκτης που θέλει ο Γιαννάκης για το 5. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα μέχρι το βράδυ θα έχουμε οριστικό ή ναι ή όχι.
για τον Kennedy. Εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον Άρη, γιατί και το συμβολό του, το κασέτ του είναι μεγάλο, είναι αρκετά υψηλό, σίγουρα πιο ψηλό από το Pruitt, αλλά και για δεδομένο του Άρη αυτή τη στιγμή είναι ψηλά, είναι ψηλό το κασέ, έτσι. Για τον παίκτη είχε διαβερθεί και παλιότερα Προμηθέας, και τότε το νούμερο που έμαθα ότι ζητούσαν από τον Προμηθέα, εντάξει ο Άρης δεν μπορεί να το δώσει μία στο εκατομμύριο, προφανώς όμως τώρα τα λεφτά είναι πολύ λιγότερα. Για τον Kennedy, είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστος διδέσης 5. Τώρα βέβαια αν τελειώσει σήμερα το θέμα, θα γίνει αγώνα να έρθει και αυτός να παίξει το Σάββατο. Έτσι, αν έρθει και ο Kennedy να παίξει το Σάββατο, θεωρώ ότι τα δεδομένα ως ένα βαθμό διαφοροποιούνται για το παιχνίδι του με τα Τρίκαλα. Γιατί τα Τρίκαλα μην ξεχνάμε ότι έχουν δύο καινούργιους παίκτες που θα παίξουν. Σωστά. Κανονικά. Ο ένας προπονείται, ο Αμερικανός νομίζω έρχεται αύριο, οπότε και αυτός θα παίξει στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Άρη. Οπότε αν τελειώσει σήμερα το θέμα του Kennedy και έρθει ο Kennedy αύριο, γιατί εδώ στην Ιταλία είναι δίπλα, έτσι δεν είναι δηλαδή μακριά, μια πτήση παίρνει και έρχεται. Δεν ότι έχει να έρθει από την Αμερική που ακριβώς είναι η διαδικασία. Και το letter of clearance μπορεί να έρθει και αυτό άμεσα από την Ιταλία, δεν είναι δηλαδή να έχεις μια διαδικασία χρονοβόρα. Αν έρθει ο Kennedy, τότε τα δεδομένα σε ένα βαθμό διαφοροποιούνται για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Λοιπόν, τώρα στο αγωνιστικό με τα Τρίκαλα δεν θέλω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ το είπα και την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ντέρμπι. Ο Άρης έχει ένα πλεονέκτημα σίγουρα, γιατί παίζει εντός έδρας και από ό,τι αναμένεται θα έχει κόσμο. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Αλλά αγωνιστικά να το δούμε, ο Άρης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, ακόμα και με την έλευση του Pruitt και με την ενδεχόμενη του Kennedy, ο Άρης έχει θέματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά αφήνει ένα-δύο παίκτες και αλλάζει η ιστορία. Έτσι, έχει θέματα ο Άρης. Και το θέμα είναι να μπορέσει αυτή την ομάδα να την ανεβάζει την ψυχολογία για να έχει όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί και τα Τρίκαλα δεν είναι άνετα να πεις ότι τους παίρνει να κάνουν μια γκέλα ή μια ήττα. Και τα Τρίκαλα έρχονται εδώ για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση του Άρη και να πάρουν και αυτά μια νίκη η οποία θα τους αυξήσει την πιθανότητα της παραμονής. Είναι ο θάνατος ή η ζωή με αυτό το παιχνίδι. Είναι νωρίς όπως είπες και εσύ Νίκο, αλλά βλέποντας την βαθμολογία βλέπεις. Είναι νωρίς, αλλά κοίταξε τώρα. Τα Τρίκαλα ξεκίνησαν, έκαναν δύο νίκες και έπειτα έχουν μόνο ήττες. Σου έφυγε ο Βασιλιάδης. Έχουν φέρει δύο καινούριους παίκτες. Η λογική λέει ότι δεν έχουν κυκλωμένο το παιχνίδι του Σαββάτου για νίκη. Ναι, αλλά σίγουρα, αν καταφέρουν να το πάρουν, φυσικά και κάνουν ένα σημαντικό βήμα για, για να φτάσουν εκεί στο 7-8 που λέγαμε και έξω. Έτσι, που χρειάζεται. Και βάζουν κατευθείαν τον Άρη από κάτω. Ναι. Έτσι, και κάνουν μια νίκη σε μια έδρα που λογικά όλες οι άλλες ομάδες που παλεύουν για την παραμονή δεν θα την κάνουν. Ναι. Έτσι. Γιατί να μην ξεγελιόμαστε, παιδιά. Ξέρω ότι αυτό που θα πω ίσως να χωρέσει και θυμώσει πολλούς φίλους του Άρη. Αυτή τη στιγμή ο στόχος του Άρη είναι οι νίκες οι γρήγορες για να μην μπλέξει σε περιπέτειες παραμονές. Όσο και να μην θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν και να λένε διάφορα. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα οροποιούμε καταστάσεις. Θα τα λέμε από τώρα για να τα προλάβουμε. Και τα λέμε εδώ και καιρό για να τα προλάβουμε. Απλά κάποιος να δει τη βαθμολογία όταν βλέπει ότι ο Άρης είναι στο 3-6 μαζί με, με την Κίμη, με τον Κόρυβο, με το Ρέθμο και από κάτω είναι τα Τρίκαλα που παίζει το Σάββατο που είναι στο 2-7, δηλαδή στη ζώνη που βασμούν τα Τρίκαλα με μία νίκη λιγότερη, έτσι, και μία ήττα περισσότερη, είναι σαφές ότι γίνεται. Τώρα που μιλάμε, έτσι, δεν ξέρουμε μετά θα γίνει. Σωστό, σωστό. Και για τώρα μιλάμε. Βλέποντας και τα προβλήματα που έχει τώρα ο Άρης. Ναι, σωστά. Έτσι, τα έξω αγωνιστικά. Αν λυθούν τα έξω αγωνιστικά προβλήματα ξαφνικά, έρθει αύριο ένας και δώσει ένα εκατομμύριο. Έτσι, θα μιλάμε διαφορετικά. Μιλάμε για τώρα. Δεν μιλάμε μεθά, παιδιά. Δεν μιλάμε μεθά. Τα θα πεθάνανε. Τα θα τα λένε άλλοι. Τα λένε αυτοί που το καλένε το καλοκαίρι και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στο σημείο που είναι. Mm-hmm. Και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Και το όνομα του Άρη διασύρεται για μένα καθημερινά, γιατί δεν υπάρχει πλέον καμία σοβαρότητα διοικητικά. Και θα αναφερθώ λίγο σε αυτό που συζητούσαμε και έξω, Νίκο. Σήμερα. Εγώ το έχω δεν το έχω παρακολουθήσει, φίλε. Εσύ το παρακολουθείς από κοντά, για πες. Εγώ προσωπικά θα το αναφέρω για λόγους ρεπορτάζ ως ένα βαθμό, αλλά και για λόγους να δείξουμε τι γίνεται στον Άρη στιγμή. Πραγματικά, τι γίνεται στον Άρη. Το πόσο τραγική είναι η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Επικοινωνιακά, διοικητικά. Πραγματικά. Λοιπόν, ο κύριος Γκυλμάς έχει ανεβάσει ένα post στο Facebook, στον λογαριασμό του κύριου Γκυλμάς, που λέει διάφορα πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω και στα αγγλικά και να τα κάνω μετάφραση. Όποιος μπορεί να μπει να στο διαβάσει. Εν κατακλείδη, αυτά που λέει ο κ. Γκυλμάς είναι ότι έχει ετοιμάσει ο ίδιος και υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα για τον Άρη. Κάτι που τα ακούμε εδώ και πόσο καιρό, ναι. Ότι έχει ετοιμάσει πολλά καινούργια πράγματα για τον Άρη.
ότι όλα είναι έτοιμα, ότι ο ίδιος είναι πολύ ανεπόμονος, ότι ο κύριος Κολοβέτσιος δεν μπορεί να πει κάποια πράγματα που ξέρει λόγω της ιδιαιτερότητάς της θέσης του, γιατί είναι αριανός, γιατί. Και ουσιαστικά ο κύριος Λιμανός στο κείμενο τι λέει, ότι όλα τα έχω έτοιμα εγώ, είναι έτοιμα όλα, περιμένω τους ανθρώπους του Άρη, απορώ γιατί δεν έχουν έρθει, περιμένω να έρθουν ο κύριος Λάσκαρης να υπογράψουμε στην Κωνσταντινούπολη. Τον περιμένουμε τον κύριο Λάσκαρη. Αν έρθει και υπογράψουμε, λέει, όλα είναι έτοιμα, φύγαμε. Προχωράμε, λέει ο κύριος Γκυλμάς. Έτσι, ζητάει ενότητα. Mm-hmm. Λέει ότι στην φιλία της Ελλάδας με τη Τουρκία ο Άρης παίζει βασικό ρόλο. Έτσι πετάει και λίγο έτσι αυτό το πολιτικό περίεργο. Έτσι. Πώς έχει πλέξει. Και λέει ότι ευχαριστώ τον κύριο Λάσκα για την πρόταση που έκανε, λέει, να με συναντήσει εμένα και τους υπέροχους ανθρώπους που είχα μαζί μου τον Οκτώβρη, αλλά περιμένουμε, λέει, τη συνάντησή σας για να προχωρήσουμε και να έρθουν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες στον Άρη. Ακόμα, λέει, περιμένουμε τους ανθρώπους του Άρη. Ηλίας and me, personal those this big company still wait Άρης officials, λέει ο κ. Γερμάς. Ουσιαστικά ο κ. Γερμάς για το όλο θέμα αυτό που έχει γίνει λέει ότι ο κ. Λάσκαρης καθυστερεί. Ότι όλα είναι έτοιμα, εγώ είμαι έτοιμος, οι εταιρείες είναι έτοιμες, είμαστε έτοιμοι, τα εκατομμύρια περιμένουν. Ναι. Και φταίει ο κ. Λάσκαρης. Αυτό λέει ο κ. Γερμάς, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Και βέβαια υπογράφει σαν Άρης Vice President. Αυτό, Νίκο, τι σημαίνει στη μετάφραση? Αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος. Ούτε υπάρχει πουθενά το public communication που είχε ανακοινωθεί. Κάτσε να το βρω και τον, να βρω λίγο και τον ακριβές τίτλο που είχε ανακοινωθεί ο κύριος Γκυλμάς. Καταρχάς να ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι τόσο απλό κάποιος ο οποίος δεν είναι Έλληνας πολίτης να είναι σε Δέλτα Σίγμα ανώνυμης εταιρείας? Το ρωτάω γιατί ειλικρινά δεν ξέρω, πραγματικά δεν, απλά μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό το ρωτάω. Όχι, φυσικά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό, να υποθέσω. Φυσικά δεν είναι απλό. Ναι. Εδώ δεν είναι απλό για έναν Έλληνα υπήκο να γίνει όλο αυτό. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, βρήκα την ανακοίνωση. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, ο κύριος μας έχει πάρει τον τίτλο Vice President Business Communication. Δεν είναι σκέτο Vice President δηλαδή, αντιπρόεδρος. Είναι ο αντιπρόεδρος των επιχειρησιακών. Δεν το πούμε τώρα, επικοινωνίας. Okay. Έτσι, κάπως. Ναι, ένας τίτλος. Λοιπόν, και ο κύριος Γκυλμάς υπογράφει σαν Άρης Vice President. Στο Facebook, πρόσεξε. Ούτε είναι επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία του, με την οποία ζωστικά ο Άρης με αυτή δεν υπογράψει. Με την εταιρεία του δεν υπογράψει. Δεν υπογράψει με τον κύριο Γκυλμάς σαν πρόσωπο. Δεν υπογράψει με την εταιρεία του. Έτσι, την 12-2-12 PR. Με αυτήν. Ναι. Λογικά θα γίνει συμφωνία. Και υπογράφει σαν κύριος, σαν Άρης Vice President. Τίτλος δεν υπάρχει. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχει μια διαδικασία. Πρέπει να περάσει από την επιτροπή, από το ΓΕΜΗ, να στείλει χαρτιά. Ναι, δεν είναι. Άιντε, ξαφνικά έρχεσαι και μπήκε στο Δέλτα Σίγμα μια εταιρεία. Επειδή τώρα ανακοίνωσε κάτι, δεν σημαίνει, παιδί, ότι είναι και πραγματικότητα. Ότι έγινε. Έτσι. Mm-hmm. Επειδή το ανακοίνωσε κάτι, Άρης, δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει. Και επειδή το ανακοίνωσε Καϊάρης, ακόμα στο site δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Ναι. Δεν βλέπω πουθενά το όνομα του κ. Γκυλμάς. Θα μου πεις βέβαια, δεν υπάρχει το όνομα του κ. Χρυστοφορίδη, ο οποίος έχει παρατηθεί εδώ και ένα χρόνο. Έτσι, ακόμα υπάρχει, ας πούμε, του Ελευθέρου Τερβανίτη, που και αυτός έχει παρατηθεί και έχει βγει και από το ΓΕΜΗ. Έστειλαν τα απαραίτητα χαρτιά. Έτσι, οπότε πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία. Ο κ. Γκυλμάς λοιπόν υπογράφει σαν Άρης αντιπρόεδρος του Άρη. Ρίχνει τα βέλη προς τον κύριο Λάσκαρη. Από ό,τι ενημερώθηκα, υπάρχει και διάλογος με τον κύριο Κολοβέτσιο ζωντανά στο Facebook που λένε διάφορα οι δυο τους για τον Άρη, ότι προχωράμε, ότι περιμένουμε. Έτσι, οι άνθρωποι εκφράζουν την αγωνία τους και... Αλλά... Συγγνώμη, αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά, στο Facebook. Κάτι το οποίο το έχετε αναφέρει και το έχετε πει χιλιάδες φορές, ότι όλη αυτή η κουβέντα αυτά, δεν, ρε, μπορεί, παιδιά, να γίνει από εκεί μέσα. Είστε επιχειρηματίες, εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν ήμουν ποτέ επιχειρηματίας.
Αυτά, τον παίρνει ένα τηλέφωνο, είστε και φίλοι, έλα δωρε. Ξέρω εγώ, Γενίκο. Μουράτ, πώς σε λένε, δεν θυμάμαι, ναι. Έλα δωρε, Νίκο, έλα δωρε. Έλα, τι γίνεται, καλά, τι περιμένουμε το Λάσκα να έρθει. Αυτά έτσι γίνονται. Δεν ανεβάζει στο Facebook post και συζητά στο Facebook. Να σε βλέπει τι, να σε βλέπει ο κόσμος. Αν δεν να σε βλέπει ο κόσμος, και τι να λέει ο κόσμος, ότι φταίει ο Λάσκαρης που δεν έχουμε υπογράψει. Και βέβαια εδώ έχουμε την ΚΑΕ η οποία δεν κάνει απολύτως το παραμικρό, Νίκο. Ναι, έχει μια σιωπή συνεχόμενη, έτσι. Έβγαλε σε όλα αυτά. Ο Κολοβέσιος το έγγραφο με τον άλλον τον κύριο, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του και δεν θέλω να πω μήπως κάνω κανένα λάθος, που ήταν πρεσβευτής του Άρη σε κάτι στο Champions League. Δηλώσεις, post, έβγαλε, βγήκε το θέμα με το Άρης Τούρκης Τούρκεϊ, το οποίο έγινε Άρης Φανς Τούρκεϊ με τα δαχτυλίδια. Και η ΚΑΕ δεν έχει, επίσημα δεν έχει κάνει το παραμικρό η ΚΑΕ Άρης. Επίσημα δεν έχει κάνει το παραμικρό. Υπάρχει ΚΑΕ Άρης, εγώ θα ρωτήσω. Δεν θα έπρεπε η ΚΑΕ Άρης να κάνει κάτι. Εσύ πιστεύεις, ρε Νίκο, ότι αν υπήρχε κάποιος ο οποίος έβαζε δαχτυλίδι με το σήμα του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, χωρίς όπως λένε στον Άρη να έχει την έγκριση, θα υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Και να το διαφημίζει κιόλας. Ναι. Θα υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Φυσικά. Άρα τι συμβαίνει, τι δύο τι να συμβαίνουν. Είτε ο κύριος Γκυλμάς το έκανε από μόνος του, ή έχει πάρει το OK από τον κύριο Λάσκαρη. Ναι. Άρα η ΚΑΕ δεν έχει κανένα λόγο να ζητάει να κατέβει το site όταν η ίδια έχει δώσει το δικαίωμα αυτό. Mm-hmm. Αλλά και αυτό το υποθέτουμε. Επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν θα αναφέρω εδώ τι έχει ακουστεί ανεπίσημα. Δεν θα πέσω αυτή την παγίδα, γιατί μετά θα βγουν. Όχι, παιδιά. Επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Επίσημα. Δηλαδή, ο Άρης, το όνομά του παίζει παντού, σε Facebook, σε Twitter, σε. Και από την ΚΑΕ δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση. Δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση. Ούτε μια ενημέρωση. Άστα ανακοίνωση. Τίποτα. Ούτε μια ενημέρωση στους ρεπόρτερ. Τίποτα. Έστω. Για το τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Όχι, Νίκο, εγώ θέλω επίσημα. Mm-hmm. Η ενημέρωση στους ρεπόρτερ. Θα σου πει ο... Ένα κλίμα να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι, θα σου πει ο Λάσκαρης είναι άποψη του γραφείου τύπου. Δεν έδωσα αυτή την εντολή εγώ. Ναι. Μπορεί να σου το πει και έτσι αυτό. Mm-hmm. Είναι ενημέρωση του γραφείου τύπου. Την έκανε χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Επίσημα. Δεν πρέπει να βγει κανένας και να απαντήσει κάποια πράγματα. Επίσημα. Κάποια στιγμή. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μετά μιλάμε για σοβαρότητα. Μιλάμε για καταστάσεις τώρα που άλλες ομάδες δεν τις αφήναν να πέσει κάτω. Το παραμικρό. Βγαίνουν προϊόντα με το σήμα του Άρη και δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη ανακοίνωση από τον Αριστέχνη είτε από την ΚΑΕ. Ποιος έδωσε το δικαίωμα, την άδεια να βγαίνει ο άλλος και να παρουσιάζει επίσημα προϊόντα με το σήμα του Άρη. Mm. Δηλαδή, στον τομέα που οι ομάδες κερδίζουν εκατομμύρια από τα προϊόντα, από το όνομα, από το σήμα. Αυτό δεν είναι. Αυτό εμπορεύονται. Έτσι, αυτό εμπορεύονται. Κερδίζουν εκατομμύρια. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι αν είχε βγάλει ένας τον Lakers δαχτυλίδι, σε πόσα δευτερόλεπτα θα έπεφτε? Για πες μου. Εγώ δεν σου πω Lakers που είναι εντάξει, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Κάνει εσύ αύριο ένα site, κάνει ένα δαχτυλίδι Παναθηναϊκού. Να δεις σε πόσα δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκού είναι κανένα μπλέκο. Ναι, από Ολυμπιακού ρε παιδί μου. Ούτε εκεί. Είναι δυνατόν. Ναι. Τα λέω τώρα αυτά γιατί. Δηλαδή σε λίγο, άμα είναι να κάνω και εγώ ρε παιδιά ένα λογαριασμό στο Facebook, ένα ψεύτικο, να βάλω όνομα περίεργο και να αρχίσω να βγάζω φωτογραφίες. Και να παρουσιάζομαι, ξέρω εγώ, και να λέω, πουλάω αυτό. Και η ΚΑΕ δεν έχει πάρει θέση για αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που είναι φήμη. Ξαναλέω, δεν είναι ούτε φήμη, ούτε κάτι που λέμε μεταξύ μας, ούτε κάτι που άκουσα στο ρεπορτάζ ή στο καφενείο. Είναι ένα επίσημο προϊόν. Το οποίο φέρει το σήμα του Άρη, το οποίο βγήκε στο διαδίκτυο σε site με την επωνυμία Άρης Official Turkey. Έτσι. Και από την ΚΑΕ ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Και όπως διαβάζετε στο ρεπορτάζ προχθές, το All About Άρης, το All About Άρης επικοινώνησε με την ΚΑΕ Άρης για να κατεβάσει, να ζητήσει η ΚΑΕ να αλλάξει και άλλαξε επωνυμία, έγινε Άρης Fans. Και η ΚΑΕ ακόμα επίσημα δεν κάνει τίποτα, δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Και έχουμε κάποιους οι οποίοι λένε σοβαρότερα, ποια σοβαρότερα, παιδιά.
Δεν τα βλέπετε πού πάμε. Πού πάει ο Άρης, δεν το βλέπετε κάποιοι. Ότι αγωνιστικά η ομάδα διανύει μια κρίση τεράστια. Ο κόσμος πρέπει να τη στηρίξει 100-0. Και εγώ δεν είμαι σάπης ότι και, να μην πάει καλά το μάτς 0 από δοκιμασία. Η χρονιά ακόμα έχει πολύ. Αλλά δεν βλέπετε τι γίνεται στην ομάδα. Βγαίνει ο κ. Γιλμάς σήμερα, λέει ότι ο Λάσκαρης δεν υπογράφει. Υπογράφει σαν αντιπρόεδρος της ομάδας. Και δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή δεν ξέρω, εντάξει. Κάποιοι περιμένουν, τι να γίνει περιμένουν κάποιοι. Κάποιοι περιμένουν να έρθει το μπαν της FIBA, Γενάρη. Πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη πρέπει να πληρωθεί ο Μάρμπλ. Ο Μάρμπλ πρέπει να πληρωθεί. Στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Γενάρη πρέπει να κλείσει το θέμα. Γιατί αλλιώς πάνε μεταγραφές. Ό,τι έκανες, έκανες. Και όσο περνάει ο καιρός, τώρα το έχω πάει λίγο μονότρεμα. Όσο περνάει ο καιρός, δεν καταλαβαίνω αργιανός ένα πράγμα. Ο κύριος Αραβανίτης στη συνέντευξη που έδωσε στην Άρη πριν, νομίζω το τελευταίο φίλο, το προηγούμενο, δεν θυμάμαι τώρα, θα μπερθυθώ. Okay. Είπε ένα πράγμα το οποίο το λέω εδώ για 2 χρόνια. Όταν ήρθε ο κύριος Λάσκαρης, ο Άρης δεν διαλυόταν, παιδιά. Ούτε θα πέφτει στη β' κατηγορία ο Άρης. Ο Άρης εκείνη την περίοδο είχε διακανονισμένα τα χρέη του. Είχε μια βάση ομάδας, είχε κάποια έσοδα, είχε ένα καλό όνομα πλέον στην αγορά που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν δύσκολα με τα μπαν, τα θυμόστε όλοι. Έτσι, και μπορούσε να αντέξει δύσκολα μεν, δύσκολα, πολύ δύσκολα, θα αντέχει όμως. Με αλήθεια, ότι παιδιά εμείς θα κάνουμε μια ομάδα 300 χιλιάρικα, πάμε για οκτάδα, γιατί έχουμε να πληρώσουμε 6,80 στο 99. Και αυτό θα γίνει και για τα επόμενα 2 χρόνια. Το είπε ο κ. Αραβανίτης προχθές. Αυτό που πριν 2 χρόνια, τότε ήταν ο Λάσκαρης, το λέγα εδώ. Που συζητούσα τότε με τον Χρήστο και το λέω: δεν διαλύεται ο Άρης. Και άμα δεν έρθει ο Λάσκαρης, δεν διαλύεται ο Άρης. Απλά δεν θα συνεχίσεις. Κατάλαβες, στο δρόμο που θα ήσουν με έναν επενδυτή, ρε παιδί μου, θα ήσουν στο 8, στο 9. Αυτό. Έτσι. Τώρα ο Άρης έχει ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο είναι εκτός διακανονισμού. Και αφορά περσινά χρέη, φετινά χρέη. Έχει το 99, το οποίο προσέξτε τώρα. Το 99 του χρόνου μειώνεται η δόση. Πέφτει στο μισό από το 6,80. Και όσο περνάνε τα χρόνια θα πέφτει ακόμα περισσότερο το 99. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα είναι τα απαιτητέα τα οποία έχει να πληρώσει ο Άρης. Του Μάλμπλ τα 160, του Καβαδά πόσο θα βγουν, του Σίμτσακ, του Γιάνκοβιτς, του Πρίφτη, του Ξανθόπουλου, του Τζένκινς, των φετινών, αν υπάρξει. Αυτά δεν είναι διακανονισμένα, αυτά είναι άμεσα. Δηλαδή, όταν έρθει το Μάλμπλε, τώρα ο Άρης πρέπει να δώσει 160. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, και να έρθει τώρα ο Αρβανέτης να αναλάβει την ομάδα με διοίκηση πρωτοδικείου, πρέπει να βρει 160 να δώσει το Μάλμπλε. Δεν είναι διακανονισμένα. Να πει ότι. Ή θα πρέπει να βρει κάποια λεφτά για να τα διακανονίσει. Ένα, μπράβο. Ναι. Να βρει ένα ποσό να δώσει. Καλό. Ναι. Γι' αυτό σου περνάει ο καιρό τα πράγματα δυσκολεύουν στο να βρεθεί διάδοχη κατάσταση. Άλλο το διακανονισμένα τα τότε και άλλο τα τώρα τα μη διακανονισμένα. Τα οποία υπάρχουν και τρέχουν. Υπαλλήλους, έτσι, γιατί μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν χρεωστούμενα στους υπαλλήλους, παιδιά. Εδώ και μήνες οι άνθρωποι της ΚΑΕ, εδώ και μήνες έχουν να παίρνουν. Αυτοί δεν είναι εργαζόμενοι. Γιατί λέμε μόνο για τους παίκτες. Ακούω πανηγυρίζουν κάποιοι πλέον στο Λάσκαρη στην εφορία. Ρε παιδιά, υποχρέωσή του είναι. Δεν του βάλει κανείς τον πιστόλι στον κρόταφο να τον πει να πάρει τον Άρη. Αυτός ήρθε και πήρε τον Άρη. Και ο δικηγόρος τον είπε προφανώς πλέον στην εφορία. Ακριβώς, γιατί εκεί έχει προσωπικό για την ζήτημα. Ιστορία. Φυσικά ήταν. ότι ωφελήθηκε, ο Άρης ωφελήθηκε, σίγουρα. Ναι. Αλλά είναι και υποχρέωσή του από τη στιγμή που πήρε τις μετοχές. Ναι. Μην ξεχνιόμαστε και λέμε μπράβο και μπράβο και μπράβο. Είναι υποχρέωση, παιδιά. Δεν μπορείς, κύριε Λάσκαρη. Δυσκολεύεσαι. Ωραία, έλα να τη βρούμε τη λύση μαζί. Να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι να τη βρούμε τη λύση. Το να είσαι εσύ στην Αθήνα και να έχεις αφήσει τον αδερφό σου εδώ, να παλεύει ο Μάνος που ακούει πάρα πολλά χωρίς να ευθύνεται ο Μάνος ο Λάσκαρης. Έτσι, εγώ με τον άνθρωπο δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση. Έχουμε μιλήσει 3-4 φορές λόγω του ρεπορτάζ. Αλλά είναι άδικο να τα ακούει ο Μάνος για τον Νίκο. Επειδή ο Μάνος είναι στο γήπεδο. Και είναι ο μοναδικός που είναι εδώ, αυτό θα λέω. Είναι εκεί πάντα,
Η κατάσταση, παιδιά, έτσι είναι και το λέμε τώρα γιατί θέλω αύριο λίγο να το κάνουμε λίγο εορταστικό το κλίμα της εκπομπής με τους ακροατές και τους φίλους. Τα λέμε τώρα γιατί έχετε το μάτσο Σαββάτου και δεν είναι μόνο το μάτσο Σαββάτου. Εγώ δεν μένω μόνο στο αγωνιστικό. Μένω σε όλα. Μένω σε όλα τα θέματα. Τα οικονομικά. Τα πάντα. Γιατί αυτά τα βρούμε μπροστά μας. Mm-hmm. Δεν τα βρούμε. Άντε κερδίζεις τα τρίκαλα, κερδίζεις και τον Πανιόνιο και σώζεις και φεύγεις και πας οκτάδα και τι έγινε. Τα χρέη, πώς τα πληρώσεις τα χρέη. Πού φαίνεται ο κύριος Ράγκας έχει πρόβλημα. Εδώ και μήνες το έχει το πρόβλημα, το έχει τώρα. Κάποιοι τρελαίνονται, παιδιά, από πέρσι είναι το πρόβλημα. Ο άνθρωπος από πέρσι καθυστερεί να πληρώσει. Από πέρσι είναι το πρόβλημα και όταν έγινε γνωστό η κουβέντα ήταν ότι κάνετε κακό στον Άρη. Ναι, μα από πέρσι ήταν το πρόβλημα. Δεν είναι τι είναι τώρα το πρόβλημα ξαφνικά, λέμε, α, τι έγινε, αχ, δεν πλήρωσε. Από πέρσι είναι το πρόβλημα έντονο. Λοιπόν, φάγαμε μια ώρα τώρα έτσι να μιλάμε για τον Άρη. Εντάξει, γιατί ήθελα να τα πω. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα, Νίκο, και είναι καλό να τα πεις και να τα ξαναπείς όσο γίνεται για να ξυπνήσεις λίγο τον κόσμο. Να ξυπνήσεις, δεν θέλω να το λέω αυτό γιατί δεν κοιμάται ο κόσμος. Έτσι, να πάρω πίσω αυτό, να ξυπνήσω τον κόσμο. Απλά να προσπαθήσω να ενημερώσω εγώ από την πλευρά μου αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστή ενημέρωση. Για να μπορέσει ο κόσμος λίγο να δει τα πράγματα όπως είναι και να δει τι γίνεται. Όσο άσχημο και να φαίνεται αυτό. Μακάρι αύριο να αλλάξουν όλα. Μακάρι αύριο, εμείς μιλάμε για το τώρα, για αυτή τη στιγμή. Μακάρι αύριο να αλλάξουν όλα. Μακάρι αύριο να έρθει ο Μουρελής που έχει 10 εκατομμύρια και να πει: Ελά, εδώ, Λάσκαρη, ξέρω εγώ, πάρε αυτά, γεια σας. Μακάρι να γίνει αυτό. Εμείς λέμε τώρα τι γίνεται και τι θα γίνει αύριο που δεν θα έρθει αυτός ο πλούσιος και πώς θα πάει η ιστορία αν δεν έρθει ο πλούσιος. Και τα λέμε τώρα γιατί σε δύο μήνες. Με τον Καρακίτσο, επειδή ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος ο οποίος είδε τον Άρη τότε να αγωνίζεται εκείνη την ομάδα. Με ο Τζουλίνο, με Φόρες, με Μπούι. Ήμουν ο μοναδικός που είχα πάει τότε στο Άρης Μπεσίχτας. Έπαιξε ευρωπαϊκό, το πρώτο είχε παίξει τότε ο Άρης, ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και είχα δει την ομάδα, είχα πάει η πρώτη μου αποστολή ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και είδα εκείνη την ομαδάρα που είχε κάνει ο Σάκοτα τότε. Είχαμε κερδίσει, είχε κερδίσει ο Άρης 25 πόντους μέσα στην Τουρκία. Mm-hmm. Και μετά διαλέθηκε αυτή η ομάδα. Από τότε το βλέπαμε το έργο και το λέγαμε. Από την αρχή ενώ είχε ομαδάρα. Γιατί την επόμενη μέρα διαλύθηκε αυτή η ομάδα. Και θυμάστε πώς εξελίχθηκε ο Άρης. Και εκείνη η χρονιά και τα επόμενα χρόνια. Που ήρθε μετά ο Γιατζόγλου, που κάποιοι γελούσανε με τον Γιατζόγλου. Αλλά ο Άρης οφείλει πάρα πολλά στο Γιατζόγλου. Γιατί σου έκανε ομάδα 16 παιχτών σε 10 μέρες και πήρε στο συμβόλαιο τηλεοπτικό της Νόβα τότε 3 χρόνια και είχε λεφτά. Για 3 χρόνια. Θέλετε να ξαναζήσει η ομάδα τα ίδια. Τότε έδινε λεφτά η Νόβα. Τώρα δεν δίνει κανείς λεφτά. Το είδατε φέτος. Τι πυρόλασα τηλεοπτικά. Πεθάνανε εκείνα τα χρόνια. Που η Νόβα έδινε τα λεφτά έτσι και ο Άρης είχε 16 παίχτες με τον Ντουράντ. Όχι τον Κέβιν Ντουράντ. Τον Καναδό Ντουράντ. Το θυμάστε. Άμα το θυμάστε η μπασκετική θα το θυμάστε. Ο Αριστότε, ο Γιατζόγλου, για να κάνει 16 παίχτες είχε φέρει έναν Καναδό παίχτη ονόματι Ντουράντ. Που μπορεί να μην διαβάζετε Ντουράντ, να διαβάζετε κάτι κάπως στο γαλλικό, ναι, παιδί μου. Ναι. Για να κάνει ομάδα 16 παίχτων και να πάνε στο Νόβα και να πούνε: Έχουμε ομάδα, δώστε μας συμβόλαιο. Τώρα δεν υπάρχουν τα συμβόλαια. Τώρα ο Άρης βγήκε με Λάσκαρη με 2 χρόνια, έτσι πως είναι η ομάδα, με πορεία καλή αγωνιστική και δεν βρήκε τίποτα στην αγορά. Τίποτα. Στην τηλεοπτική αγορά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ για το μπασκετικό έτσι αυτή τη στιγμή. Για να. Όχι να χτυπήσω ούτε καμπανάκια, θέλω να χτυπάω ούτε τίποτα, ούτε να πάρω πάνω μου καμία τίτλο και κανένα τέτοιο ότι εγώ το έλεγα και. Όχι, παιδιά, δεν. Δεν. Απλά λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και σου ξαναλέω, ο Προύιτ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει, ναι. Έτσι, μακάρι να βάλει 30 πόντους, αλλά τα στοιχεία του αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Απλά μην περιμένουμε δηλαδή να βάλει 30 και 35 πόντους το παιδί. Μακάρι να βάλει. Έτσι, μακάρι να βάλει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα γιατί φύγαμε λίγο. Πάμε διάλειμμα, θα το κρατήσουμε και λίγο παραπάνω. Επιστρέφοντας, θα πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από το πολύ ωραίο φιλικό που έγινε πριν από λίγο στο Ιβανόφιο με τους φίλους του Πέτρου. Μια ωραία έτσι πρωτοβουλία του Γιώργου του Μπαλογιάννη. Είχε
πολύ εκλεκτό κόσμο εκεί. Είχε Διαμαντίδη, είχε Αλβέρτη, είχε Πρέλεβιτς, είχε Σταυρόπουλο, είχε Γιαννούλη, είχε Ρετζιά, είχε Παναγιώτη Γιαννάκη εκεί στον πάγκο. Είχε πολλούς παλιούς έτσι, αστέρες, να το πω. Θα πάρουμε ρωτάς από εκεί. Φυσικά θα πούμε και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε και τον Ντάρνελ Τζάκσον. Έχουμε να πούμε αρκετά και την επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μπάσκετ City. Πάμε μέχρι και τις 10. Ξεκινήσαμε κυρίως με Άρη. Εντάξει, και είναι φυσιολογικό. Καθώς έχει αρκετά θέματα που είναι ανοιχτά. Ξαναλέω ότι είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το μπασκετικό κομμάτι των διακοπών των Χριστουγέννων ολοκληρώθηκε. Από τη στιγμή που έχει αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, έχει και Ευρωλίγκα αύριο κανονικά. Γενικά η Ευρωλίγκα είχε κανονικά διοργανώσει και αυτήν την εβδομάδα. Και η Eurocup είχε σήμερα και χθες. Και αύριο έχει κανονικά Ευρωλίγκα και την Παρασκευή. Έχει και ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, είπαμε, με σημαντικά παιχνίδια. Και σήμερα έγινε μια πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση, ένα φιλικό στο Ιβανόφιο, φιλικό που είχε ιδιαίτερο σκοπό. Φιλικό που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος Λάμψη μαζί με τη βοήθεια του Μικροτροσωπικού Σωματείου Κοινωνικού Χαρακτήρα, οι φίλοι του Πέτρου και του Γιώργου του Μπαλογιάννη που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν εκεί ο Θωμάς Παπάς για το Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24 να μας μεταφέρει ότι έγινε, γιατί είχε πραγματικά πολύ και καλό κόσμο. Δηλαδή είχε Διαμαντίδη, είχε Αλβέρτη, είχε Λαζάρο Παπαδόπουλο, είχε Μπάνε, είχε Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της μιας ομάδας, είχε Μπαλογιάννη, Κουματσιώτη, Γιαννούλη, Κακιούση. Είχε πάρα πολύ κόσμο έτσι, που έχει γράψει τη δική του ιστορία και πιο παλιά στον Ιγκό. Πάστε, τι στα πιο πρόσφατα χρόνια, Θωμά, τι γίνεται? Καλησπέρα από το Ιβανόβιο. Όλα καλά. Τελείωσε το φιλικό, έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Από ό,τι έχω δει, το αγκάλιασε και ο κόσμος. Εντάξει, φυσικά δεν τα κατάμε στο Ιβανόβιο, αλλά είχε αρκετό κόσμο. Είχε αρκετό κόσμο και είχε μάλιστα πάρα πολλά εισιτήρια που πουλήθηκαν, απλά δεν ήρθαν οι κάτοχοι. Α, ακόμη πιο ωραία. Εντάξει. Οπότε ενίσχυσαν οικονομικά την διοργάνωση. Πώς τον είδες τον Μπάνε να αγωνίζεται, φίλε? Γιατί λογικά εσύ δεν πρέπει να έχεις εικόνα από Μπάνε. Εγώ να φανταστείς έχω ελάχιστη. Τον έχω ξαναδεί τον Μπάνε σε φιλικό πάλι, έτσι για να δείχνει σκοπό. Ναι. Ήταν αρκετά καλός. Ναι. Αλλά η αποκάλυψη του φιλικού σήμερα ήταν ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Για πες. Φάνηκε να έχει μεγάλη αγωνιστική ετοιμότητα. Πιστεύω ότι έπαιζε εύκολα αυτή τη στιγμή Α1 5 με 10 λεπτά. Ναι, ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα. Πίσω από τον Τζάκσον θα χωρούσε να παίξει φέτος τον Μπάουκ. Σαν δεύτερο πεντάρι. Άλλοι ψάχνουν ψηλούς, ρε φίλε, δεν πειράζει. Ας τον πάρουν αυτοί που ψάχνουν τον. Ναι, ναι. Ο Διαμαντίδης. Έτοιμο τον είχε νομίζω ο Γιαννάκης. Κάποια στιγμή τον είδα που τον μιλούσε. Λες, τον έπεσε ο Γιαννάκης σε κάνα πήρε εκεί πέρα να τον έψε. Να... Είχαν ένα μικρό τετατέτ. Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας λίγο τι άλλο έχει εκεί. Έριξε αυτό σε μεγάλη φόρμα παρά την αγωνιστική απουσία ενός χρόνου. Άσπρισε αυτός λίγο, Άσπρισε, ναι, άσπρισε. Άρα, πέρασε τα χρόνια. Άσπρισε, αλλά είχε 4-5 τρίποντα. Σβηστά. Ναι, πολύ σβηστά. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Είχε, από ό,τι είδα, είχε και έτσι και αρκετό κόσμο. Είχε ανθρώπους του μπάσκετ που είχαν την ευκαιρία έτσι να ξαναπαίξουν, να ξαναβρεθούν. Διαβάζω εδώ και κάποιες δηλώσεις. Mm-hmm. Και κατά γενική ομολογία, όλοι όσοι μίλησαν μετά το παιχνίδι, πέρα από το ότι χάρηκαν που βοήθησαν αυτή τη δράση, το βρήκαν και τα σαν ευκαιρία για να βρεθούν πάλι μαζί. Αντίπαλοι, συμπαίχτες. Ναι, νομίζω ότι περισσότερο γέλιο και χαβαλέ έχει αυτή η κατάσταση και θυμούνται έτσι και λίγο τα παλιά. Και ήθελα πάρα πολύ να παίξουν. Ωραία. Ωραία. Ωραία, Θωμά, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις από εκεί. Όχι, γιατί έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις στο βράδυ σου. Λοιπόν, βράδυ και καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Θωμάς Παπάς από τον, που ήταν στο γήπεδο έτσι για το Λίμπερο να μας μεταφέρει ό,τι έγινε εκεί σε αυτό το ωραίο φιλικό, σε αυτήν την ωραία. Έτσι, η διοργάνωση που έγινε σήμερα την εκδήλωση στο Ιβανόφιο. Από ό,τι είδα. Ναι, και από ό,τι είδα, γιατί ξέρεις, συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις δεν έχει και πολύ κόσμο. Εδώ έχει και αρκετό κόσμο έχει στο Ιβανόφιο και όπως μας είπε και ο Θωμάς, αρκετοί έτσι απλά έδωσαν το συμβολικό ποσό των 5 ευρώ για το εισιτήριο και απλά δεν πήγαν. Είναι μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία και μακάρι να γίνονται πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες, να μαζεύονται όλοι αυτοί οι αθλητές και να δίνουν τον παρόν, γιατί.
αυτό το κομμάτι του αθλητισμού στην Ελλάδα, δηλαδή το οι αθλητές να είναι πιο ενεργοί σε κοινωνικά θέματα, σε θέματα έτσι φιλανθρωπίας και δηλαδή αυτό που λέμε στο NBA που γίνεται, έτσι, που γίνεται ενεργεία παίκτες είναι με τις ομάδες. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή Χριστούγεννα πηγαίνανε κάτι δωράκια που συνήθως ήταν τίποτα της ομάδας, προϊόντα και αυτά, πηγαίνανε στα νοσοκομεία σε ευπαθείς ομάδες που είχαν προβλήματα μόνο τα Χριστούγεννα. Και βλέπουμε μια αλλαγή και μακάρι να γίνεται συνέχεια αυτό, όσο γίνεται πιο πολύ. Ο Πόποβιτς είπε κάτι ωραίο. Όποιος είναι λέει πλούσιος και δεν βοηθάει είναι μα κάκας. Το είπε ο Πόποβιτς. Ναι. Έτσι, γιατί ο Πόποβιτς ξέρει ότι έχει λεφτά και βοηθάει. Όπως και στο NBA είναι αυτή η λογική τους, έτσι, να βοηθάνε. Δηλαδή τώρα... Μα στο NBA έχουν και ολόκληρο πρόγραμμα, πώς το λένε, NBA, NBA Cares, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι το λέγεται. Ναι, το οποίο είναι για αυτή τη διαδικασία. Ναι, μα ξέρετε, αυτό λέω ότι πέρα από αυτό, δηλαδή ο Ντουράντ, τότε που είχε γίνει ο Κατρίνα στο Οκλαχώμα, έχει αγοράσει σπίτια και δώσει 2 εκατομμύρια τσέπη του. Για να αγοράσει αυτά τα σπίτια, τα προκάτ, για τους ανθρώπους τότε που είχαν χάσει τα σπίτια τους. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει όμως κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έλα εδώ ρε εσύ, ας πούμε, που έχεις. Κάνε κάτι. Για να δει και ο απλός που λέει, να δει, κοίτα, αυτός κάνει, είναι πρότυπο. Να κάνω και εγώ, να ακολουθήσω και εγώ. Όπως του Ολυμπιακού, πέρσι ποιος ήταν, που είχε πάρει 15.000 μπουκαλάκια νερό. Που είχε δώσει τότε σε μια περιοχή που είχε πρόβλημα με σεισμό, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, τέτοιες κινήσεις είναι καλό να γίνουν. Και μπράβο και στους δύο συλλόγους, και στη Λάμψη, και στους φίλους του Πέτρου, και σε όλους τους αθλητές, παλέμαχους ήμοι, έτσι, αλλά νομίζω ότι για αυτούς τους νέους η παλέμαχη είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όπως είπες, τον πάνε εσύ, δεν το θυμάσαι καν. Έτσι, δηλαδή, τον πρόλαβες πολύ λίγο. Εγώ τον πρόλαβα. Πολύ λίγο. Δηλαδή, θυμάμαι τον τελικό με τα Ουγγρές που είχε κάνει παπάδες. Θυμάμαι καλά, που ήταν το 90. Ναι. Πότε ήταν, 5. 6. Δεν θυμάμαι και έχουμε χρονολογίε, θα πάω ποτέ καλά. Καλά. Στα πολύ καλά, όχι, ήμουν πολύ μικρό. Στα καλά, καλά. Μαζί με τον Άρη, Άρη Σπάου και όχι, όχι, δεν τα ήμουν πολύ πιτσιρίκο. Πολύ πιτσιρίκο. Εκείνα ήταν όλη δουλειά. Οι εικόνε, οι μπασχετικέ που θυμάμαι είναι μετά το 95-96, από εκεί και έπειτα. Εντάξει, θυμάμαι τότε, περισσότερα. Δηλαδή οι κόντρε, γιατί ουσιαστικά ο Πρέλεβιτς έτσι ήρθε σαν τον αντίπαλο δέο του Γιαννάκη του Γκάλε. Έτσι και δημιούργησε τότε ο Πάουκ με Κόρφα και Πρέλεβιτς και ο Σταυρόπουλο που είχε, ας πούμε, όσο έπαιξε και ο Φασούλας και όλες τις υπόλοιπες. Αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν το αντίπαλο δέος, ας πούμε, του Γκάλι. Ναι, ναι. Και ήταν τότε και τις κόντρες τους, είχε γίνει τότε και ο καυγάς, ξέρω εγώ, που έδωσε μια άλλη οντότητα σε αυτή την κόντρα Γκάλι-Πρέλεβιτς. Ναι, έτσι, ναι. Και βέβαια όλο αυτό ο μύθος διατηρήθηκε και με τα καλά. Δηλαδή το τρίποδο του Πρέλεβιτς που φώναζαν στον Άρη ότι είναι βήματα. Έτσι, ναι. Και το περίφημο σου του Πρέλεβιτς που πήρε από μάτσο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι μια ιστορία και νομίζω ότι αυτό θέλει να βλέπει πιο πολύ ο κόσμος. Εντάξει, να δεις καινούριους, ναι, αλλά πας να και το βλέπεις τώρα Πρέλεβιτς. Βλέπεις Γιαννάκη, βλέπεις Διαμαντίδη. Διαμαντίδη με άσπρα μαλλιά, ρε φίλε. Δηλαδή, πότε πρόλαβε και. Μεγάλωσε. Και ασπρίσαν τα μαλλιά του. Προβλήματα. Να, δηλαδή ας πω Διαμαντίδης, ξέρεις, με αυτόν μεγαλώσαμε, ρε παιδί. Και τώρα βλέπεις το Διαμαντίδη που. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Φεύγει και λες, όπα ρε φίλε. Ασπρίσαν τα μαλλιά του Διαμαντίδη, φεύγει. Σπανούλη σιγά σιγά και αυτό πάει προς τα πίσω. Δηλαδή. Προβληματίζεσαι είμαστε, λίγο. Όπως καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές εδώ, είμαστε σχεδόν δύο γενιές, ας πούμε, μπασκετικές. Ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εγώ έλεγα χθες, ας πούμε, ένα βίντεο για τον Larry Bird. Ας πούμε, εγώ πρόλαβα Larry Bird, ρε φίλε, Magic Johnson, εντάξει, Air. Δηλαδή, εκείνη τη γενιά. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα, ας πούμε, εντάξει, εγώ θυμάμαι το πρώτο μεγάλο που θυμάμαι μπασκετικά. Είναι, ας πούμε, το 83, 84, 85 θα πω κυρίως, έτσι. Ναι. Εντάξει. Και αυτό που μου είχε μείνει, ας πούμε, στο μυαλό είναι το παγκόσμιο του 86, τότε που η Εθνική είχε κάνει το μεγάλο μπαμ και ο Γκάλης κυρίως, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει. Είσαι πιο... Ένα μικρό δείγμα, έτσι, είχαν ευκαιρία να δουν σήμερα όσοι ήταν στο Ιβανόφιο, έτσι, μια μίξη, όπως λέει και ο Σταμάτης, και με παίχτες έτσι λίγο πιο πρόσφατους, με κυρίως έτσι, το Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη που έχουν τη δική τους ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Αναφερθήκαμε στα του Άρη, κάτσε λίγο, η ώρα είναι... θα προλάβουμε. Θα πάμε μετά να ακούσουμε τον Darnell Jackson. Που... Να πούμε, συγγνώμη στον Ελληνικό, ναι. Ότι βέβαια παρόν ήταν κι άλλοι, έτσι... Μήνα, ναι, βέβαια. Συγκεκριμένους ήταν πάρα πολλοί, έτσι και από Ηρακλή, Χατζιβρέτας, ο Χατζιβρέτας ήταν Άρη Ηρακλή, Αλεξανδρής, ο Αλεξανδρής είχε παίξει όλους. Ο Αλεξανδρής ήταν στους παίκτες που είχε παίξει όλους και ήταν
Στον πάγκο ήταν προπονητής. Πρέπει να ήταν και στον πάγκο προπονητής. Ναι, βέβαια. Σε όλους. Έχει περάσει ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής από όλους. Έτσι, ζωντανή ιστορία του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Και πολύ πιο παλιά έτσι. Μετά και στο Καρατζουλίδης, Τουκμενίδης, Κακιούσης, Γιουζέλης. Δηλαδή και Μακαράς. Πιο παλιά ακόμα. Έτσι. Ναι. Βλέπω τώρα έτσι, φωτογραφία από όλους όσοι ήταν εκεί και Ελευθέρη Κακιούση βλέπω. Ναι, είχε πολύ παλιό αλλά καλό κόσμο. Από τα πιο πρόσφατα και από τα πιο έτσι παλιά χρόνια. Τον Μπάνα τον βλέπω αγωνίστηκε. Το Μάτζικ τον βλέπω με πολιτικά. Δεν πρέπει να έπαιξε. Το Χάρτη από Γεωργίου τον βλέπω πολιτικά. Ό,τι για αυτό έπαιξε. Από ό,τι βλέπω. Αλλά οι περισσότεροι είναι κανονικά με τα φλικά. Γιάννης Γάκης. Ναι, ρε φίλε, Γιάννης Γάκης. Ναι, αυτό είναι. Αυτός είναι. Λοιπόν, αυτά με το φιλικό. Πηγαίνοντας έτσι επιστρέφοντας λίγο στα του ρεπορτάζ ακούσαμε τον Σταμάτος που μετέφερε για τον Άρη και ό,τι γίνεται εκεί και με αφορμή το παιχνίδι του Σαββάτου το καθαρά αγωνιστικό και το μεταγραφικό και το εξαγωνιστικό και ο ΠΑΟΚ έχει σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο παίζει στην έδρα του Λαυρίου Προμηθέας ΠΑΟΚ και Λαύριο είναι στο 6-3 Προμηθέας είναι τρίτος ΠΑΟΚ είναι τέταρτος, το Λαύριο είναι πέμπτο. Από κάτω τους είναι ο Κολοσσός και η ΑΕΚ που είναι στο 5-4. Και είναι αυτό που έλεγα και πριν, είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Στη λογική ότι αν το κερδίσει, εδραιώνεται εκεί μέσα, στο 3-4. Εντάξει, η λογική λέει ότι η ΑΕΚ, διάβαζα πριν και ένα ρεπορτάζ, σχεδόν είχε συμφωνήσει με τον Περπέρογλου, αλλά δεν τον αφήνει Χάπουελ. Η Χάπουελ η οποία... Είχε buy-out μόνο για Ευρωλίγκα από ό,τι έβλεπα στο ρεπορτάζ. Τον αφήνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τον Περπέρογλου να φύγει. Η λογική λέει ότι κάποια στιγμή θα κάνει κάποια παιχνίδια καλά, θα βρει ένα ρυθμό, θα πάει εκεί κάπου προς το 3. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει μέσα στο Λαύριο το Σάββατο, το οποίο Λαύριο έχει κάνει εξαιρετική σεζόν μέχρι τώρα. Και έχει κάνει εξαιρετική σεζόν γιατί έχει. Πετύχει Διάνα ουσιαστικά, αν όχι σε όλους τους Αμερικανούς τους, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν καταφέρει να κερδίσει, μένει εκεί στο 3-4 και κοιτάει με ακόμη περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι όπως ήρθε η διακοπή, δεν ξέρω αν ήταν και τόσο καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν σε καλή κατάσταση πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Δηλαδή και πολλές νίκες είχε συνεχόμενες και βελτιωμένη εικόνα, αν και η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία. Νικώντας την Καζιατέπ στην παράταση, η νίκη αυτή δεν συνδυάστηκε με κάποια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά η ουσία ήταν ότι νίκησε. Θα έχει καινούριο παίκτη, τον Darnell Jackson. Δεν έχει τον Klassen πλέον, δεν έχει τον Τρεις. Πλέον, άλλο Τρεις έτσι κι αλλιώς ήταν το τελευταίο μήνα απλά στη δεκάδα. Δεν είχε ούτε συμμετοχή στο rotation ούτε στην ομάδα. Θα έχει έναν καινούριο Αμερικανό, όπως όλα δείχνουν το Σάββατο, έτσι λέω όπως όλα δείχνουν, γιατί. Ο Τζάκσον ξεκίνησε φέτος στη Γαλλία, στην Μπουλαζάκ, για περίπου ένα μήνα το τελευταίο καιρό ήταν σε αγωνιστική απραξία. Εντάξει, είναι έμπειρος παίκτης, έχει γυρίσει από πάρα πολλές χώρες και ομάδες, από τη στιγμή που έφυγε από την Αμερική. Οπότε όσον αφορά το κομμάτι της προσαρμογής της πνευματικής, δεν νομίζω ότι... Χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, αυτές οι 2-3 προπονήσεις μπορεί να του είναι αρκετές. Το θέμα έχει να κάνει με το κορμί του, αν και καλά τον είδα, για να είμαι ειλικρινή σήμερα, όσον αφορά και σωματικά. Αλλά και ο ίδιος το παραδέχτηκε ότι σίγουρα εντάξει, θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα για να φτάσει στο επιθυμητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Δεν προπονήθηκε σήμερα ο Χαρλαμπόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ίωση. Που τον άφησε και χθες εκτός. Ξαναλέω ότι είναι κομβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ γιατί αν κερδίσει αφήνει το Λαύριο πίσω. Δεν ξέρω βέβαια το Λαύριο αν στην πορεία της σεζόν θα μείνει τόσο ψηλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Λογικά ο Προμηθέας θα μείνει ψηλά μέχρι το τέλος της σεζόν. Και λογικά και η ΑΕΚ στην πορεία θα ανέβει κι άλλο. Οπότε οι θέσεις 3-4-5... είναι πιθανό να παιχτούν έτσι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Και βέβαια είναι και αυτό που λέγαμε για τον Άρη. Ο Άρης μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι χαμηλά, αλλά είναι ο Άρης και μπορεί στην πορεία της σεζόν να βρει
να βρει έτσι βηματισμό και έξω από το γήπεδο και να έχει μια σταθερότητα και να μπορέσει να ανέβει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά τώρα που μιλάμε, το Λαύριο είναι αρκετά ψηλά, είναι στο 6-3, έχει κερδίσει την έδρα την ΑΕΚ, έχει κερδίσει τον Κολοσσό πολύ εύκολα στην έδρα του. Είναι μια ομάδα που, αν οι Αμερικανοί της βρουν ρυθμό, είναι δύσκολο να την ακολουθήσεις. Και είναι από αυτά τα μάτς τα οποία τα έχω πει και τα έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Είναι από αυτά που κερδίζει και κανένας δεν σου λέει μπράβο. Και αν το χάσεις, σου λένε μα καλά από το Λαύριο, έχασες. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν εικόνα των περισσότερων ομάδων στην Α1. Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει ένα ανάλογο, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο παιχνίδι. Γιατί το Λαύριο είναι και πιο καλή ομάδα. Δεν έχει μόνο ατομικό ταλέντο. Ήταν αυτό με τον Κόρυβο που το κέρδισε την παράταση στην Αμαλιάδα. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί αντιμετώπιζε μια ομάδα η οποία σε κάποια φάση οι δύο Αμερικανοί βρήκαν ρυθμό και βάζαν τρελά σουτ. Είναι πιθανό και το παιχνίδι του Λαυρίου είναι κάτι ανάλογο. Γιατί το Λαύριο έχει τον Μακέντζι Μουρ που είναι από τις αποκαλύψεις φετινή σεζόν των Αμερικανών. Έχει βάλει ξανά στον ομάδα τον Λάμπ, ένα παίχτη με πολύ καλή καριέρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο ξεκίνημα, αλλά τώρα έχει επιστρέψει και είναι κανονικά στο ρόστερ. Έχει τον Νίξον που το ξέρω τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά είναι μια ομάδα που και σταθερότητα έχει και καλούς Αμερικανούς έχει και δεν έχει να χάσει και τίποτα. Είναι η αλήθεια. Το θετικό είναι ότι έχει χρόνο να προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Γιατί αν είχε ευρωπαϊκή υποχρέωση και θα είχε ταξίδι και είχε πάλι μια-δυο μέρες για να προετοιμαστεί, σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολη η κατάσταση. Έχει καλή ψυχολογία η ομάδα. Είναι ξεκάθαρο. Φάνηκε και στην Τουρκία αυτό το παιχνίδι με την Καζιατέ που δεν πήγαινε όπως το ήθελε. Στο τέλος βρήκε τον τρόπο να το πάρει. Και αν καταφέρει να το κερδίσει, είναι αυτό που έλεγα και με τον Σταύρο τον Κόλκα το μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο. Αν καταφέρει να το κερδίσει, είναι αγωνιστική που δέχεται τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Αν ο Πάκο έχει κερδίσει και έχει πάει στο 7-3, θα αποδεχθεί έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα είναι στο 8-2 λογικά. Μια νίκη διαφορά. Και το παίζει στο Παλατάκι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κερδίσει στο Λάβρο, πρέπει να κοιτάξει ακόμα και πιο ψηλά. Προμηθέας που παίζει αυτήν την αγωνιστική. Κόρυβο ή Κείμενο. Εκτός έδρας. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Ο Προμηθέας που ξεκίνησε εντυπωσιακά έχει κάνει δύο ήττες συνεχόμενες τώρα στο Ρέθυμνο και εντός έδρας από τον Κολοσσό. Και είναι λίγο ένα ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσει. Τον πήρε αυτόν τον Αμερικανό που γραφόταν μέσα στην εβδομάδα. Ανακοινώθηκε. Δεν νομίζω. Ο παίχτης που ήταν στην Ενισέη. Πώς τον λέγανε, να δεις εσύ τώρα, ξέχασα. Και Ντέιβιους Έλλης, αν θυμάμαι καλά. Να πούμε Βίζης, γιατί το ξεχάσαμε τώρα, επειδή ναι. Έχει και μέρες. Έτσι, ότι πριν μερικές μέρες έγινε βέβαια στο Μαρούσι αυτό το πολύ μεγάλο φιλικό προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Ναι, αυτό απλά ήταν μέσα στις μέρες που δεν είχαμε εκπομπή. Ναι, δεν ήταν εκπομπή. Απλά λίγο να το αναφέρουμε ότι εντάξει, έδωσε το παρό. Ουσιαστικά πρόκειται μια πρωτοβουλία του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, του παλιού παίκτη του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, άρα και σχετικά. Mm-hmm. Μαζί με το Δήμο Μαρουσίου, που έκανε ένα πολύ ομοφιλικό, πλήθος κοσμογεμάτο γήπεδο. Έτσι, Γκάλες φυσικά το τιμόμενο πρόσωπο, Γιαννάκης Παρών, Διαμαντίδης, Πανούλης και άλλοι διάφοροι, έτσι, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, σε αυτό το φιλικό. Ο Καραγκούνης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο τραγουδιστής ο Χολίδης, ο οποίος είπε και κάτι εντυπωσιακό στις δηλώσεις του. Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός. Ναι. Ότι ο Γκάλες ουσιαστικά τον έσωσε τα ναρκωτικά και από το να πάρει αυτό το δρόμο τον περίεργο, λόγω Γκάλη ασχολήθηκε με μπάσκετ και έμεινε, ας πούμε, σε μια υγιή κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι, πραγματικά εντυπωσιακό, ομολογουμένως. Πολύ ωραία και το φιλικό. Είχε διάφορα ωραία στιγμή με τον Καραγκούνη να σκοράρει με τρίποντα και κάτι σχετικά. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, το ευχαριστήθηκε ο Γκάλης. Το ευχαριστήθηκαν όλοι. Έτσι, μια ακόμα πολύ ωραία πρωτοβουλία προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Και λόγω κυρίως, ουσιαστικά αυτό ήταν για την είσοδο στο Hall of Fame. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν είχε γίνει κάτι τρομερό φοβερό. Εδώ ενώ σαν εκδήλωση για την είσοδο του Νίκου Γκάλη στο Hall of Fame. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, πραγματικά. Τώρα βέβαια θα λέγαμε το καλοκαίρι εδώ στην εκπομπή του Σαββατοκύριακο, ο Γκάλη πήγε στο Hall of Fame και ο Άρης δεν έκανε τον Guys Cup. Καλά, εντάξει. Δηλαδή ο Άρης και ο Γκάλης ακουστήκανε μέσα αυτής της διαδικασίας σε όλο τον πλανήτη, γιατί το Hall of Fame, είσοδο στο Hall of Fame απασχολεί Αμερική και όχι μόνο. Έτσι, και άσε που μόνο που απασχολεί Αμερική που είναι 200 εκατομμύρια, 300 που είναι φτάνει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Και ο Άρης δεν έκανε την Gals Cup. Τι να λέμε τώρα. Δεν έκανε την Gals Cup. Δεν πήγε εκεί ένας να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο. Δηλαδή,
Θα ξεφύγουμε πάλι, συνέχισε. Θα ξεφύγουμε. Όχι τίποτα, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τελευταίο κομμάτι να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ντανιέλ Τζάκσον, του καινούργιου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ. Ενημερώνομαι ότι ο Κεντέιβιους Έλλης που έλεγα για τον Προμηθέα είναι κανονικά στην Πάτρα, προπονείται. Ανακοίνωση δεν έχω δει, αλλά η λογική λέει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μέσα στις επόμενες ημέρες για να παίξει κιόλας το Σάββατο. Δεν είναι τυχαίος παίκτης, ούτε αυτός που πήρε. Ο Προμηθέας που έκανε έτσι μια μικρή αναφορά. Μιλάμε για παίκτη που είχε καριέρα καλή, ήταν στην Ενισέη, στη Ρωσία με καλά λεφτά. Ενισχύεται και εκεί ο Προμηθέας, ο οποίος, ξαναλέω, το ρόστερ που έχει είναι ρόστερ ομάδας που διεκδικεί αρκετά πράγματα κάτω από τους δύο. Όχι μόνο απλά για να μπει στα play-off. Έτσι, είναι ομάδα που το ρόστερ που διαθέτει είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έρχονται τα νέα για τον παίχτη του Προμηθέα. Μια χαρά συμβολιάκι είχε ο Έλλης εκεί. Έρχεται τώρα στον Προμηθέα για να πάρει επίσης πολύ καλό συμβόλαιο, γιατί τα 200 χιλιάρια και θα τα δουν έτσι εύκολα οι Ρώσοι. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε όσα είπε σήμερα το μεσημέρι στο Παλατάκι ο Ντανιέλ Τζάκσον και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. For you and your career in PAOK, and what do you remember from PAOK and your games with Rosarodon? Well, first I just want to say thank you to PAOK and everybody in the organization for allowing me to come here and play. I'm really excited to start a new journey, start a new challenge. And when I was in Rosa Radom, I remember like we beat them the first game in Rosa, and Tyrone had a big game. Then when we came here, it was tough for us to win. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του ΠΑΟΚ που μου δίνει την ευκαιρία να έρθω και να κάνουμε το καινούριο ξεκίνημα στην καριέρα μου. Θυμάμαι τα παιχνίδια με τη Ρόζα, θυμάμαι ότι είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και ότι εδώ ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ομάδα, και αν έχει μιλήσει και με τον coach. Have you seen some games of the PAOK of the season? Have you talked with the coach? No, I haven't seen any games, but I've just been trying to keep up on the record a little bit. I've seen that you guys won like 4 or 5 games in a row. I don't know if that's true or not, but I talked to coach and today we're going to go over some plays and hopefully I can be ready for Saturday. Δεν έχω δει κάποιο παιχνίδι, ξέρω ότι πάει καλά η ομάδα τελευταία, έχει κάποιες νίκες στη σειρά. Μίλησα με τον προπονητή, θα δούμε κάποια συστήματα της ομάδας σήμερα και ελπίζω να είμαι έτοιμος το Σάββατο για το παιχνίδι. Δεν ήταν σημαντικό. Ποιο είναι το σκι, τι κάνει σαν style of play? My style? I really don't. I don't know. Like I can do a little bit of everything. You know, I can shoot the ball. I can play inside. I can dribble a little bit. I can pass a little bit. Just my biggest thing for me is understanding the game, understanding how to play the right way. There's a lot of guys that can just score, but a lot of guys don't understand the game of basketball. Δύσκολη ερώτηση. Μπορώ να κάνω λίγο από τα πάντα. Μπορώ να σουτάρω. Μπορώ να παίξω μέσα στο καλάθι. Μπορώ να τριπλά, μπορώ να πασάρω. Το σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού μου είναι ότι μπορώ να καταλάβω το παιχνίδι. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν πολύ, εγώ μπορώ να καταλάβω το παιχνίδι. Ότι μπορεί να είναι έτοιμος το Σάββατο, νιώθει ότι είναι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση που δεν χρειάζεται και πολύ χρόνο. Do you feel that you are in good shape in order to play in Saturday? Do you feel that you will need some time? I'll definitely need some time. Just you know, a couple practices under my feet to get my legs under me. You know, having the flight coming over, and it just takes time, like especially with anybody flying from the States. So over here, like it takes time to get ready and get some rhythm, get a rhythm with the team and understanding what the coach wants you to do. It'll take time. Σίγουρα θα χρειαστώ κάποιο χρόνο. Κάθε παίκτης χρειάζεται χρόνο όταν έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Θέλω λίγο χρόνο και μήκες προπονήσεις για να βρω το ρυθμό μου. Έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, έχει παίξει στο NBA. Υπάρχει κάποια επιθυμία που θα ήθελε στο μέλλον να εκπληρώσει? You have played in the highest level in NBA. Do you have any desire in your career that you want to fulfill in the future? To go back to the NBA? No. In the rest of your career, something that you have a dream? No, I don't really have any dreams. I'm just
just thankful like I get the chance to play this game every day. You know, like a lot of guys don't get a chance to come to Greece or go to Poland and play basketball. Like just, I never even thought I was going to get drafted to the NBA, but I got lucky to make it. You know, so I'm just trying to take every day as a blessing. Είμαι ευγνώμων, δεν έχω κάποιο όνειρο για το μέλλον, απλά είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έχει δοθεί να παίξω το παιχνίδι, να παίξω στην Ελλάδα, στην Πολωνία μπάσκετ και να καταφέρω να παίξω στο NBA. Είναι στην τέταρτη θέση στην Ελλάδα, προσπαθεί να αποκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League. Ο δικός σου στόχος μαζί με την ομάδα ποιος είναι μέχρι το τέλος της σεζόν? I was in fourth place in Greek League and tried to go to the next phase of basketball Champions League. What is your personal goal in the rest of the season? My personal goal is just to fit in. You know, I'm not here to try to mess up anything. I'm not here trying to change any thing that the coach has going on here. Whatever's working, my job is to fit in and join the rest of the guys on the court. Ο προσωπικός μου στόχος είναι να ταιριάξω στην ομάδα. Δεν είμαι εδώ για να εκδηλώσω κάποιο προσωπικό στόχο. Θέλω να ταιριάξω στην ομάδα και να συνεχίσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θέλει να πάρει το Champions League με το ΠΑΟΚ. Το take it for granted is a difficult to for ΠΑΟΚ to win the Champions League. Goes of Olympiacos and Mathnaikos. Do you want to take the basketball Champions League trophy? You want the city to ΠΑΟΚ? Well, that's the goal, right? The goal is always to win. The goal is not to lose. Like, the goal is to win games. And that's the best part about basketball, because you never know. Like, you never know, like, if you're going to win this game, you never know if you're going to lose this game. So, I always believe in it. It's 50-50. Like, anybody can be beat. You know what I'm saying? Anybody can lose. Ο στόχος μας είναι να νικάμε παιχνίδια. Δεν πάμε για να χάσουμε κάποιο παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν και ο στόχος μας είναι να νικάμε τα παιχνίδια για να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Κάτι της Αμερικανού που έχει παίξει η Ελλάδα στο ΠΑΟ και πώς είναι το πρωτάθλημα. Another American player about the Greek League or PAOK before you decide to join? I talked to two guys. One guy I played with in Poland, Gary Bell, and I talked to Kyle Weaver. They were telling me about the Greek League. They told me it was real good. It was competitive. And they told me like a lot of guys play with a lot of energy. So I'm looking forward to that. Έχει μιλήσει με τον Gary Bell, με τον οποίο ήταν μαζί στην Ροζαράντομ, και με τον Kyle Weaver. Είπαν ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό, με πολλή ενέργεια και κάνει υπομονή να το διαπιστώσει. J.R. Giddens έπαιξε στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ, τον γνώριζε προφανώς. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν μίλησε μαζί του, το ξέρει ότι έπαιξε παλιότερα και ήταν φίλος του. J.R. Giddens played in ΠΑΟΚ. Do you know that he played in ΠΑΟΚ? Yeah, I found out last night. me and J.R., we grew up together. Like, we're best friends in Oklahoma City. I didn't know he played here until I got told last night, so, yeah. Μεγαλώσει μαζί, είναι πολύ καλή φίλη, αλλά το ανακάλυψα χθες το βράδυ ότι έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλή φίλη και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ντάρνελ Τζάκσον. Χαμογελαστός, παρότι ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη μέρα και έφεσε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, έτσι και με διάθεση και με όρεξη ο Τζάκσον. Ωραίος τύπος φάνηκε ο Αμερικανός, να δούμε και μες στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που έχω λίγο έτσι μια λόξα και θυμάμαι αρκετούς από τους παίχτες που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, όταν τους ξαναβλέπω έτσι μπροστά μου, το Τζάκσον από τα παιχνίδια με τη Ρώσα Ράντομ δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι και πάρα πολλά. Από τα δύο παιχνίδια που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ πέρσι. Η Ρώσα βέβαια πέρσι ήταν μια ομάδα που είχε όλο το βάρος στους δύο Αμερικανούς περιφέρειες, τον Μπρέιζελντον και τον Μπέλ που είναι τώρα στον Άρη. Ο Τζάκσον είχε έτσι ένα περίεργο ρόλο παίζοντας στο 4-5, παρότι σου δίνει την εικόνα ότι είναι έτσι καθαρό πεντάρι. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι. Είναι παίχτης που μπορεί να παίξει αρκετά καλά με πρόσωπο και να σουτάρει κιόλας και από μέση και από μακρινή απόσταση. Είναι από αυτούς τους ψηλούς. Και δεν είναι δηλαδή ότι απλά θα σουτάρει ένα τρίποντο όταν του μείνει μπάλα στα χέρια. Θα το ψάξει, θα πάει και στο pop-out μετά από screen. Αλλά σίγουρα το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση που είναι ο Τζάκσον να τον βάλει όσο το πιο γρήγορα στην ομάδα. Το έκανε πάρα πολύ καλά με τον Γκος.
Ο Αμερικανός έχει, με το καλημέρα, με το που μπήκε, έχει δώσει πράγματα. Μάλιστα, η μέση όρη του στο ποδάσμα μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάνω από 18 πόντους. Είναι κοντά στις 3 assist. Σουτάρει με πάνω από 50% στα δίποντα, κοντά στο 50% στα τρίποντα. Δηλαδή, με το καλημέρα, ο Γκος έχει δώσει αρκετά πράγματα. Και προφανώς, κατά ανάλογο, θέλω από Θεοδόρου και τώρα από τον Τζάκσον. Βέβαια, είναι λίγο σύμφωτος ο ρόλος των ψηλών στον ΠΑΟΚ του Παπαθεοδόρου. Δεν έχουν τον κλασικό ρόλο που έχουν οι περισσότεροι ψηλοί στις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή, καλούνται να κάνουν και άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έφυγε ο Κλάσεν και ΠΑΟΚ έχει βάλει τον. Θα βάλει μάλλον τον Τζάκσον μέσα στην ομάδα του. Νομίζω θα έχει Κρουμπάλι, Τζάκσον και Μαργαρίτη 3-4 πεντάρια. Που κάνουν περίπου τα ίδια πράγματα. Άλλος κάνει κάποια πράγματα καλύτερα, άλλος κάνει κάποια πράγματα χειρότερα. Και μέσα από αυτούς τους τρεις και το rotation, το πώς θα γίνει μέσα στους τρεις, θα έχει τη ρακέτα του, θα προσπαθήσει να έχει τη ρακέτα του καλυμμένη ο Παπαθεοδόρου. Αυτά μετά του ΠΑΟΚ. Για τον Τζάκσον, βέβαια το ρεπορτάζ λέει ότι και ο Άρης ενδιαφέρθηκε για να τον αποκτήσει. Το θέμα του βέβαια δεν προχώρησε. Ίσως και το οικονομικό να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Έτσι, και δεν προχώρησε το θέμα του Τζάκσον. Ενώ απλά για τον Μπέλ να προσθέσω, επειδή μας δίνει πάσα τώρα το εθνικοί δηλώσεις, ότι σήμερα με το ρεπορτάζ ότι ο Μπέλ πήρε κάποια χρήματα από την ΚΑΕ προκειμένου, γιατί υπήρχε ένα θέμα μήπως τηλεξώδικο, μήπως διάφορα περάσαν από το μυαλό του Αμερικανού που ήταν αρκετά πίσω στις πληρωμές. Πήρε ένα ποσό. Εντάξει, δεν σβήνει το χρέος, δεν έσβησε. Απλά πήρε κάποια χρήματα ενώπιση και των τρικάλων, ώστε να μην γίνει το παραμικρό, να είναι κανονικά στη διάθεση του Γιαννάκη και να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Έτσι. Έναντι δηλαδή. Έναντι, ναι, έναντι. Μάλιστα. Λοιπόν, για Ευρωλίγκα και για NBA θα ασχοληθούμε περισσότερο αύριο και φυσικά μιλώντας και με εσάς, γιατί αύριο παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και ο Ολυμπιακός που παίζει στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης πήγε πάλι με αρκετά προβλήματα. Δεν έχει τον Πρίντεζη, δεν έχει τον Μιλουτίνοφ, δεν έχει τον Μάτζαρη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα περίπου με τα ίδια θέματα κατάφερε να κερδίσει και την ΕΦΕΣ εκτός έδρας και την ΤΣΣΚΑ στο ΣΕΦ. Μάλιστα την κέρδισε παίζοντας ένα σημαντικό κομμάτι του αγώνα με τον Παπαπέτρου στο 5. Για να καταλαβαίνουμε λίγο πού πηγαίνει το μπάσκετ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός νίκησε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, έχοντας ένα πολύ πολύ κοντό σχήμα στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Όχι στο μεγαλύτερο, στο σημαντικό κομμάτι του αγώνα. Έτσι. Λόγω απουσιών, έτσι, λόγω ανάγκης. Αλλά η δουλειά του έγινε. Ο Παναθηναϊκός που παίζει στη Βαλένθια αύριο, και αυτός είναι σε καλή κατάσταση, παρά και το θέμα που υπάρχει με τον Καλάθι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος, αν συνεχίσει έτσι, θα παιχθεί λεπτομέρειες η παρουσία του στο Final Four. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα για το Final Four όπως ήταν πέρσι μέχρι ένα σημείο. Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά κοντά. Είναι αρκετά κοντά ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Και εφόσον βέβαια συνεχίσει έτσι, γιατί είναι και αυτό, είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει λίγο και μια διοίκηση που, όπως και να το κάνουμε, εντάξει. Είναι και φορμάρισμα, έτσι, πότε θα βρεθείς. Ναι, εντάξει, βέβαια. Ξέρουμε όλοι, ο ομάδας μου του Μπράντοβιτς φορμαρίζεται όσο γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο. Πριν που έλεγες βέβαια για τον, επειδή τώρα το διάβασα, για τον Περπέρογλου, σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσίευμα σήμερα αναφέρεται ότι μάλλον θα μείνει ελεύθερος από τη Χάπουελ και θα υπογράψει την ΑΕΚ, ότι τελικά θα τον αφήσουν μάλλον Ισραηλινό ελεύθερο. Η Χάπουελ, η οποία έχασε σήμερα για δεν συνεχίζει. Δεν συνεχίζει το EuroCup. Ναι. 68-87 έχασε στην Κωνσταντινούπολη από την Γαλατασαράι. Πολύ βαριά ήταν για τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Ναι. Που είναι στο 5-5. Όχι, συγγνώμη, στο 5-5 είναι η Γαλατασαράι. Στο 2-8 είναι η Χάπουελ, η οποία τελείωσε. Δεν συνεχίζει. Οπότε λογικά ίσως επειδή έκανε τον μπαμ το καλοκαίρι με τον Περπέρογλου, μάλλον το βλέπω να τον αφήνει. Ναι, Κατσικάρη ήταν εκεί. Ναι, στο ξεκίνημα ναι, ήταν εκεί. Να πούμε για την αλήθεια, εκτός, αν ο Περπέρογλου έρθει στην ΑΕΚ,
Ο Περπέρολου για το επίπεδο που είναι η ΑΕΚ κάτω από τους Διόγκο, νομίζω και η Ευρωλίγκα είναι μια χαρά παίχτης. Είναι μια πολύ καλή προσθήκη. Έτσι. Είναι στα 32 βέβαια. Οκ. Okay. Πάντα ο Περπέρολου ήταν ένας παίχτης που είναι από αυτούς τους, από αυτά τα τριαροτεσάρια που το μπάσκετ τους αφήνει πίσω, ρε παιδί μου. Ούτε πολύ αλτικός ήταν ποτέ, ούτε πολύ γρήγορος. Okay, αλλά ήταν, έχει πολύ καλή ποιότητα για αυτό το επίπεδο, λέω εγώ. Ναι. Δεν ήταν ποτέ ο πρωταγωνιστής δηλαδή, που περίμενε να σου βάλει 20 και 30 πόντους, αλλά κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μια φορά οι προπονητές, ότι προτιμάς από το να έχεις ένα παίκτη που παίζει μία στο 9, μία στο 8 και μετά δύο φορές στο 2, να έχεις ένα παίκτη ο οποίος παίζει συνέχεια στο 7. Ναι. Έτσι, δηλαδή κάτι τέτοιο είναι ο Περπέρογλου. Ναι. Ότι ξέρεις ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι εκεί στο 7-7,5. Mm-hmm. Δεν θα πάει ούτε στο 9, πολύ σπάνια θα πάει στο 9 και πολύ σπάνια επίσης θα πάει και στο 2. Και έτσι βγάζει τα λεφτά του σαν χρόνια. Έτσι, δηλαδή και Παναθηναϊκό και Μπαρτσελώνα. Ήδη στο Παλατάκι, όταν στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, είχε βάλει 35 πόντους. Ναι, δηλαδή, έβαζε τα πάντα. Ναι, κάποιες φορές το κάνει, αλλά συνήθως είναι σταθερός. Εμένα μου αρέσει ο Περπέρογλου, γιατί είναι, ρε παιδί μου, πλέον σε αυτή την ηλικία που είναι και με τις εμπειρίες του, είναι ηγετική μορφή. Ναι, και ναι, νομίζω ναι. Ότι και για αυτό το επίπεδο δεν το συζητάμε. Ναι, θα είναι μια πολύ καλή κίνηση για την ΑΕΚ. Έτσι, η οποία, εντάξει, παρά τα λεφτά που έχει δώσει, πάλι παλεύει να κάνει κινήσεις. Δηλαδή αυτό με την ΑΕΚ είναι λίγο ανεξήγητο. Όχι, κοίταξε, φέτος θα πηγαίνει. Το ξεκίνημά της είναι άσχημο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι να πεις μέτριο ότι δεν της κάθισαν κάποια αποτελέσματα και όλα αυτά. Έχει κάνει άσχημο ξεκίνημα. Ναι. Και, με βάση και, αυτά που είδα, και με το 5-4 που έχει στην Ελλάδα και με το νομίζω 4-5 πρέπει να έχει στο Champions League, θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Δηλαδή αν εξαιρέσεις κάποιες διαλύσεις με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ναι, που βέβαια στο κύπελο. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό το κέρδισε στον ημιτελικό του κυπέλου και κατάφερε να βρεθεί στο τελικό. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε έστω και με πολλές απουσίες, αλλά τον κέρδισε και είχε τις δύο νίκες με τη Βενέτσια, ειδικά εκείνη εντός έδρας. Δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή και μπασκετικά η εικόνα της δεν είναι αυτή που πρέπει. Αλλά ότι επειδή έχει λεφτά, η λογική λέει ότι θα κάνει κινήσεις όπως ο Περπέρογλου. Λοιπόν, ενισχύεται πιο πολύ και εν όψη και του τελικού. Δηλαδή βλέπω ότι θα θέλω να πάρω παίκτη ώστε να πάω στον τελικό, γιατί η ΑΕΚ έχει να πάρει πάρα πολλά χρόνια τίτλο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή κάνω στο τελευταίο τέλος ήταν το πρωτάθλημα. Τότε με Σάκοτα πάλι, με Κακιούζη, Γατζή κτλ. Έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει τίτλο. Οπότε νομίζω ότι ό,τι κινήσεις κάνει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, τις κάνει και ως προοπτική αυτή, όχι τόσο το basketball Champions League. Δεν νομίζω δηλαδή το μυαλό του είναι εκεί. Ναι. Είναι κυρίως στην Ελλάδα που στην Ελλάδα και αν έχει κάνει κάποιο ξεκίνημα με βάση τα λεφτά που έχει δώσει και το ρόστερ. Ναι. Δηλαδή, άντε, λες ότι στην Ευρώπη έχει μια Βενέτσια, έχει μια Στουντιάτζ, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ κακό το ξεκίνημά τη. Ναι. Και πάντα έτσι. Εννοείται ότι βάζεις κάτω τη λογική και ότι πάλι. Και δεις και Ολυμπιακό. Ναι. Και το Ολυμπιακό. Ναι, και βάζοντας κάτω ότι. Οκ, okay, έχει πάλι καινούριους παίκτες σε κομβικούς ρόλους, σε κομβικούς ρόλους και όλα αυτά που δεν είναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν πατάς ένα κουμπί και οι παίκτες μπαίνουν και παίζουν Νοέμβριο μήνα όλοι μαζί ρολόι. Έτσι. Απλά η ΑΕΚ δεν έχει την εικόνα που θα περίμενα. Γι' αυτό και έτσι προέκυψε αυτή η αλλαγή του Μανολόπουλου. Με το Σάκοτα να επανέρχεται στο προσκήνιο ως προπονητής και τώρα γίνονται κινήσεις με φόντο το τελικό. Τελικός πότε είναι, τέλη Φεβρουαρίου, καλά θυμάμαι. Και κάπου εκεί. Τέλη μέσα κάπου εκεί. Γίνονται τέτοιες κινήσεις προκειμένου να. Με φόντο το τελικό και βέβαια την πορεία της σεζόν. Λοιπόν, από NBA να πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα καθόλου, φίλε, μέσα σε αυτές τις προηγούμενες μέρες. Εγώ είδα κάποια πολύ μάτς, λίγο, είδα πολύ λίγο εικόνα έχω. Είδα το Golden State Cleveland. Κούραση, όπου δεν έλεγε το μάτς πολλά, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν ήταν κάτι. Μόνο η φάση στο τέλος είχε ενδιαφέρον με το φάουλ. Αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, θα μπει μέσα όλοι. Ναι, διπλό φάουλ στο LeBron. Σε φάση που αν το βάλει ή αν πάρει δύο βολές, ελπίζει το Cleveland, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Δεν δίνεται τίποτα. Και τελείωσε εκεί. Έτσι τώρα και καλά μετά. Δεν κάνει δηλαδή μάλλον φάουλ για τις βολές. Και δηλαδή φάουλ τώρα διπλό έχει γίνει στον LeBron. Και μάλιστα επειδή το βλέπα σε ξένο κανάλι, το σχολίασε πάρα πολύ έντονα. Και ο σχολιαστής, ο ένας είναι ο παλιός των Pistons, ο προπονητής. Ο αδελφός του τώρα είναι στους Pistons. Ο Νταντώνη. Όχι, ο αδελφός. Τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων. Αυτός, δεν θυμάμαι και δεν μου έρχεται. Ο Λευκός, ο. Δεν μου έρχεται. Αχ, τώρα. Από Βάνι είναι το. Βαγκάντι. Βαγκάντι, ναι. Το σχολίασε πολύ
πολύ αυστηρότητα προς διαιτητές, οι οποίοι αυτά ας πούμε τα περνάνε σαν no call την πρώτη επαφή. Αλλά δεν υπάρχει μόνο πρώτη επαφή. Στην αρχή υπάρχει και δεύτερη επαφή. Μόνο μπάτσα δεν έπεσε. Στον Durant. Εντάξει, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι πιο πολύ είχε να κάνει με το. Με το γεγονός ότι διατηρείται αυτή η κόντρα, αν θέλει, εισαγωγικά των Clippers με τους Warriors. Τον Cavaliers, συγγνώμη, με τους Warriors. Επίσης, είδα μετά το επόμενο παιχνίδι που είδα ήταν το Washington-Βοστόνη, που και εκεί υπάρχει μια κόντρα από πέρσι τα play-off γενικά. Ναι. Και εκεί βέβαια το θέμα των σχολιαστών και γενικότερα το θέμα των ημερών εκείνης μέρες στο NBA ήταν τα ρολόγια, τα Rolex που έκανε στους συμπαίκτες στην Washington. Τι γίνεται τώρα, έπαθα αμνησία με τους παίκτες. Τι είναι, με τα ονόματα. Ο Ούμπρε. Ο Γουόλ. Ο Ούμπρε Τζούνιο που είχε κάνει. Σε έκανε ρολόγια δώρο, Ρόλεξ. Ναι. Τα Χριστούγεννα. Α, ναι. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα πολλοί σχολιάζανε και λέγανε ότι καιρό να πάμε στην Ουάσιγκτον του χρόνου. να μα κάνει κανένα δώρο. Και ποιο έλεγε εσύ ότι. Ο Τζον Γουόλ. Θέλω κι εγώ να πάω να πάω. Άντε το κούμπο πάλι έκανε όργια, αλλά το Μιλγόκι νομίζω ότι έχει θέμα γενικά. Δεν τελικά, δεν, παρά και την μεταγραφή του Μπλέτσο δεν δείχνει τόσο δυνατό όσο θα το περίμενα εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια. Διάβαζα ένα σενάριο που θέλει το Μιλγουόκι να πάρει το Μαγκή, τον Warriors, τον ψηλό. Το Τζαβάλ. Γιατί δεν έχει σέντερ. Δεν έχει σέντερ. Ψηλό, όπως ο είναι δραματίας, δεν έχει σέντερ. Ναι, δεν έχει σέντερ. Και γενικά το Μιλγουόκι νομίζω έχει θέμα. Βέβαια το κούμπο τα πάει εξαιρετικά, δηλαδή πάλι έκανε όρια, κάτι καρφώματα τώρα απίθανα. Και στην ψηφοφορία για το All-Star είναι λίγο πίσω από τον Westbrook σε ψήφους. Mm-hmm. Γενικά πάει πάρα πολύ καλά και όλο το Planet Project, δηλαδή το κούμπο στο NBA νομίζω πουλάει πάρα πάρα πολύ. Έτσι και δεν είναι τώρα να ψηφίζουμε οι Έλληνες για να το βγάλουμε πρώτο. Νομίζω ότι πρώτοι οι Αμερικανοί ψηφίζουν για να το βγάλουν πρώτο και όχι μόνο οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Αλλά το Μιλγόκι έχει θέμα. Νομίζω η φάση τη αγωνιστική τελευταία αγωνιστικών, αυτή που είδε και εσύ έξω, ήταν το καλάθι στα 6-10 του Τσάντλερ, το alley-oop κάρφωμα με το Memphis. Και καλά είπε ο Μπάρκλεϊ στον Σακίλ στην εκπομπή που έχω στο TNT. Λέει, αν τώρα σε αυτού του χαζού, λέει, Νταμ, κατάλαβε πώ το είπε. Ναι. Του υπογράφουν για 100 εκατομμύρια, λέει, και κάνουν αυτά που κάνουν. Εμεί λέει, τι έπρεπε να πάρουμε, Σακίλ. Και είχε δίκιο ο Μπάρκλεϊ. Δηλαδή, όταν βλέπει του Memphis που έχει τον Γκόνλεϊ που τον έχει υπογράψει, ξέρω εγώ, 120. Τον Γκασόλ είναι στο ρεκόρ που είναι και τρώνε καλάθι alley-oop κάρφωμα στα 6-10 του δευτερολέπτου από τους Suns. Δηλαδή ο Μπάρκλεϊ, παιδιά, πόσα λεφτά έπρεπε να πάρει. Δηλαδή κάποτε ο Τζόρνταν υπέγραψε 40 εκατομμύρια για ένα χρόνο. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία του χρονιά στους Bulls και γενικά στο μπάσκετ. Και έγινε απίθανος ντόρος. Αλλά ήταν, παιδιά, ο Τζόρνταν. Και πήρε 40 για ένα χρόνο, ναι. Δηλαδή τώρα αυτοί παίρνουν 100 για 4-5 χρόνια. Έτσι, και βλέπεις τον alley-oop κάρφωμα, δηλαδή στα 6-10, 6-10 το δευτερολέπτου είχε, ρε φίλε. Και φάγανε και χάσανε την νίκη. Να φάγανε και το χάσουνε, ναι. Δηλαδή είναι απίθανο πράγμα. Και μετά τους έφταιγε προηγούμενος ο πονητής. Έτσι, δηλαδή απίθανο. Γενικά, εντάξει, το NBA, ρε παιδί μου, όσο περνάει, νομίζω ότι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν τελικά παίξει, είναι η επιστροφή του Isaiah Thomas μετά από τον τραυματισμό του. Ναι, παίζει, αν είναι να παίξει. Δηλαδή τοποθετούν την επιστροφή του εκεί στο παιχνίδι. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα θέλει πολύ να παίξει. Ο ίδιος νομίζω, άνα μπράβο, ο ίδιος το θέλει πάρα πολύ. Μετά τα όσα γίνανε το καλοκαίρι, να σου πω κάτι, εγώ πραγματικά είμαι σε αυτό που λέμε τον Isaiah. Δηλαδή ο άνθρωπος μαζί σου, έχασε την αδερφή και εγώ. Συμφωνώ και εγώ. Έτσι, είχε αυτό το απίθανο πράγμα, έτσι, το τροχαίο της αδερφής του, έπαιξε, τραυματίστηκε, έπαιξε και το καλοκαίρι μου έρχεσαι και με το διώχνεις. Ενώ θες να κάνεις ομάδα, παίρνεις το Hayward και το διώχνεις για να πάρεις τον. Εντάξει. Θα μου πεις ο Ντάνι έτσι αλλιώς το βλέπει, αλλά ρε φίλε, λίγο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα δεν μπορεί τώρα. Ο άλλος νιώθει, ρε παιδί μου, έτσι αγαπάει την ομάδα. Δηλαδή μην το κάνεις. Έχει και άλλο κίνητρο, θα είναι πολύ καλό να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ναι, νομίζω θα είναι πολύ καλό να παίξει. Εγώ θέλω να δω, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι το μάζο. Νομίζω πρέπει να είναι στη Βοστόνη. Νομίζω. Δεν το έχω σίγουρα κι εγώ. Αν είναι στη Βοστόνη, θέλω να δω και την αντίδραση του κόσμου. Γιατί τον Celtics ο παδίγο του θεωρώ διαφορετικούς από τους άλλους σε πολλά επίπεδα. Ναι. Και θέλω να δω το πώς θα συμπεριφερθούν στον Isaiah Thomas. Γιατί είχε κατά σημάδα πρόσφερε πάρα πολλά. Δηλαδή ήταν από τους βασικούς συντελεστές για να γίνει ομάδα και πάλι να παίζει ψηλά στα playoff. Έτσι, ο Thomas ήταν που ως ένα βαθμό αγωνιστικά να γίνει στην ομάδα. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά και με το NBA. Άντε, μπες, ρε φίλε. Άντε, αφού βιάζεσαι. Ο Παπαδόπουλος άλλες φορές
Καθίστε και άσφαλε βιάζεται. Σήμερα ήρθε νωρίς γι' αυτό. Επαγγελματίας. Ναι, επαγγελματίας. Ούτως άλλως 12 και κάτι μετά πιάνει η ώρα του ύπνου σου. Κοιμάσαι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έτσι, αύριο θυμίζω και πάλι στους φίλους ακροατές θα είναι η τελευταία εκπομπή για το 17. Θα είναι εκπομπή ακροατών. Πέρα από το ρεπορτάζ και ό,τι θα πούμε εδώ με τον Νίκο, θα είναι εκπομπή που θα δώσουμε το βήμα στους ακροατές, στους μπασκετικούς της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, να βγείτε να πείτε τις απόψεις, να συζητήσουμε εδώ. Εντάξει, δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε πολύ συχνά αυτό. Και θέλουμε να το κάνουμε με τον Νίκο, να πάρουμε λίγο κλίμα, ρε παιδί μου. Και να δείξετε, πρόσεξε, και να δείξετε εσείς μπασκετική τη δύναμή σας με τα τηλέφωνα. Ναι, μας λένε τζάμπα μπασκετομάνα εδώ πέρα. Μας λένε τζάμπα με ένα τηλέφωνο. Κανονίστε αύριο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μένει συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Θανάση και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μπαλαντέρ. Εμείς αύριο εδώ στις 8. Καλό βράδυ σε όλους.